Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για γενική παρακολούθηση. Λοιπόν, αγαπητοί φίλοι, γεια σας. Βρισκόμαστε στην πίστα Αθηνά Speedway, στην πίστα που θα φιλοξενήσει τον πρώτο αγώνα του Παγκυπρίου Πρωταθλήματος Drift για το 2012. Ένας αγώνας ο οποίος ήδη έχει ξεκινήσει, έχουν γίνει τα μονά περάσματα τα οποία θα κρίνουν και την τελική βαθμολογούμενους οδηγούς οι οποίοι θα αγωνιστούν στο Twin Drift όπως ονομάζεται. Λοιπόν, να πούμε ότι τώρα είναι το διάλειμμα όπου περιμένουμε και εμείς τα αποτελέσματα. Να πούμε ότι ο κριτής είναι ο Θωμάς Παπαβάσχος, ο πρόεδρος της Ομοσπονδίας Drift Ελλάδος. Είναι ένας φτασμένος οδηγός, ένας άνθρωπος ο οποίος ξέρει, όπως μας είπαν και εμάς και είδαμε τον τελευταίο καιρό, τελευταίους αγώνες, να κρίνει σωστά το άθλημα του Drift. Λοιπόν, να δούμε, μαζί μας είναι και ο Πάμπος Χαραλάμπος, ο πρωταθλητής των τριών τελευταίων χρόνων, 2009, 2010 και 2011. Και ο Ευτύχιος Έλληνας, ο άνθρωπος ο οποίος τιμά την Κύπρο στο εξωτερικό. Θα μας μιλήσουν σε λίγο, ενώ είχαμε δει και πλάνα από τους οδηγούς οι οποίοι μαζεύονται μπροστά από τις κερκίδες, όπου βρίσκονται πάρα πολλοί κόσμος φίλος του συγκεκριμένου αθλήματος. Να καλωσορίσουμε τον Πάμπο τον Χαραλάμπους. Πάμπο, γεια σου, να ξεκινήσω μαζί σου. Λείπεις από το άθλημα σήμερα, δεν ξέρω γιατί. Βλέπετε, ο χρόνος μας πίεσε, αλλά τον πιέσαμε και εμείς, αλλά δεν τα καταφέραμε. Όπως και να έχει, είδαμε εντυπωσιακό θέαμα σήμερα. Είδαμε πολλούς οδηγούς, 32 συμμετοχές. Πήραμε τα περάσματα. Περιμένουμε τους πρώτους 8, να πούμε και λίγο τους κανονισμούς, οι οποίοι πρώτοι 8 θα είναι οι οδηγοί οι οποίοι έχουν περάσει ήδη στο τελικό. Και οι υπόλοιποι θα αγωνιστούν μεταξύ τους τα υπλά για να βγει η 16. Και πλέον έχουμε η 16, πρέπει να την. Θα έχουμε και εμεί σε λίγο. Ξεκινά ο ένατος, αφού οι πρώτοι 8 έχουν περάσει, ο ένατος με τον 24ο, ο δέκατος με τον 23ο, ο ενδέκατος με τον 22ο και ούτω καθεξής. Ενώ εδώ βλέπουμε τους οδηγούς να παρατάσσονται, περιμένοντας και τα αποτελέσματα φυσικά. Να πούμε ότι σήμερα ο αγώνας είναι μια προσφορά του Hell Energy Drink. Να δω και τα μοντέλα της συγκεκριμένης μάρκας, της συγκεκριμένης εταιρείας ποτών, και τους οδηγούς να κινούνται μέσα στον χώρο, όπου σε λίγο θα μας πούν και οι διοργανωτές ποια θα είναι η σειρά κίνησης για τα διπλά περάσματα, ούτως ώστε να βαθμολογηθούν. Βλέπουμε τον Σέρτσιο με ένα BMW, το οποίο μας έχουν πει ότι έχει και πάρα πολλούς ύπους. Είναι ένα αμάξι M3 Supercharger. Ήταν από τους πιο εντυπωσιακούς σήμερα, δεν ξέρουμε. Εντάξει, δεν θα ξαναπώ για τα αποτελέσματα, περιμένοντάς τα. Ήταν από τους πιο εντυπωσιακούς γύρω στο. Δεν ξέρω αν. Τους οδηγούς. Με τον ανταγωνισμό αυτό που, με αυτό που βλέπεις, Μπάμπο, πώς κρίνεις τη νέα χρονιά? Γιατί βλέπετε, θα το δείτε και ήδη σας, ότι πολλά αυτοκίνητα βελτιωθήκαν, τόσο τα αυτοκίνητα όσο και οι οδηγοί. Με την βοήθεια της πίστας φυσικά, τους δίνεται το αυτό το δικαίωμα. Μάλιστα. Πόσο βελτιώθηκε ο χρόνος σας, πόσο βελτιώθηκε το οδήγημά σας, πόσο πιο άνετης είστε με αυτή την πίστα? Καταλάβεις ότι μια πίστα είναι διαφορετικό με κάποιο πάρκι. Τους δίνεται ευκαιρία στον οδηγό και στα αμάξια με πολλά τα άλογα να ανταπεξέλθουν αξία σε αυτό που μπορούν να κάνουν. Ξέρεις, κάνοντας μια έρευνα, Πάμπο, είδα ότι ξέροντας και τους αγώνες αυτοκινήτου, τον drift δεν είστε σε μορφή show. Ξεκίνησε από τον καιρό που ξεκίνησε το αυτοκίνητο να έχει άλογα. Δηλαδή το 1930 για παράδειγμα, στο σκληρό χώμα που έτρεχαν, έπρεπε να ντριφτάρουν. Έπρεπε να υπερστρέφουν, να φεύγει το αυτοκίνητο, να μπορούν να το βάζουν πιο γρήγορα στη στροφή. Μετά έγινε το 1970,
έγινε στη Ιαπωνία από τον Takahashi, έναν οδηγό Touring Cars, ο οποίος ήταν τόσο καλός στο τρίτο, ο οποίος κέρδισε και αγώνες Touring Cars. Στη συνέχεια είδε ότι κέρδισε έδαφος αγώνες και φήμη και κατάφερε τελικά να περάσει αυτό το άθλημα στους δρόμους της Ιαπωνίας και στο τέλος να πάει η Αμερική και τώρα Ευρώπη. Είσαι ένας από τους οδηγούς που έτρεξαν ευρωπαϊκό αγώνα. Πώς βλέπεις το επίπεδο στην Ευρώπη και στην Κύπρο? Το επίπεδο το ευρωπαϊκό και στην Κύπρο πιστεύω είναι στα ίδια επίπεδα. Έχουμε και εμείς πολύ καλούς οδηγούς, πάρα πολύ καλούς, οι οποίοι μπορεί να ανταπεξέλθουν αξία σε έναν αγώνα πανευρωπαϊκό. Είδαμε και τον Νικόλα τον Πατάκο, ο οποίος αγωνίζεται με τον Νούμερο 22 σήμερα, ότι ήταν και πανελλήνιος προαθλητής. Ναι, το 2011 είναι πανελλήνιος προαθλητής. Έκανε φοβερά περάσματα στην Ελλάδα και το άξιζε. Μάλιστα. Τώρα βλέπουμε και τους οδηγούς. Στα αριστερά της οθόνης μας ήταν ο κύριος Παπαβάσκος, ο αθλητής του αγώνα, ενώ βλέπουμε τον Νικόλα τον Πατάκ εδώ να αγκαλιάζεται με τον Στέλιο και ο πατέρας του Νικόλα του Πατάκ. Λοιπόν, βλέπουμε και τον καιρό, ο οποίος τουλάχιστον προς το παρόν μας κάνει τη χάρη και δεν βρέχει, αν και βλέπουμε συννεφιές στον αέρα. Η θερμοκρασία, όπως βλέπετε κι εσείς, είναι 27 βαθμούς Κελσίου στον αέρα, ενώ 31 στο έδαφος, στην άσφαλτο. Αρκετά καλή θερμοκρασία νομίζεις για drift? Για την άσφαλτο, ναι. Για τον αέρα? Παρά να είναι πυρά, τα λάστιγα δεν έχουν τόση καλή επαφή στην άσφαλτο παρά με αυτόν τον καιρό. Αυτός ο καιρός βοηθά και στα αυτοκίνητα να μην τερμαίνονται, αλλά και στα λάστιγα να μην σέρνουν πολλά. Εδώ οι οδηγοί είναι παραταγμένοι απέναντι από την κερκίδα, την κεντρική κερκίδα της πίστας εδώ. Απέναντι από την κερκίδα είναι και ο Κρητής, ο οποίος οπωσδήποτε έχει τα αποτελέσματα από στιγμή σε στιγμή, θα τα έχουμε και εμείς. Δίνει οδηγίες και στον πρόεδρο του Drift Club, τον άντρο τον Αντωνίου, ο οποίος δεν ξέρουμε αν πέρασε και αυτό το τελικό. Να πούμε όμως ξανά ότι ο τελικός θα ξεκινήσει σε λίγο και οι πρώτοι 8 έχουν περάσει ήδη στο τελικό, ενώ θα δούμε τα διπλά περάσματα για τους οδηγούς που θα αναμετρηθούν με τους 8 που πέρασαν στο τελικό. Λοιπόν, εντυπωσιακά τα αυτοκίνητα, να πούμε, των οδηγών του Power Drift Club. 700 άλογα, έχουμε αυτοκίνητα με 700 άλογα, έχουμε αυτοκίνητα με 500. Είναι οπωσδήποτε πολύ δυνατά, θα δείτε και εσείς σε λίγο με ποιο τρόπο θα μπαίνουν μέσα στην διαδρομή και μέσα στα σημεία. Να πούμε ότι το κυριότερο σημείο που ο κριτής που θα κρίνει τα αποτελέσματα είναι ένα, το clipping point το λεγόμενο, θα είναι στο τέρμα του χέρτη, της μεγάλης δηλαδή στροφής της δεξιάς, ενώ θα δει ο κριτής και πώς θα μπαίνει στην στροφή, πώς θα βλέπει την είσοδο, πόσο γλίγορη είναι, τη γωνιά της εισόδου, τη γραμμή που κρατά το αυτοκίνητο, η μεταφορά πρέπει να είναι απότομη και ο πόλος του αυτοκίνητου να κουμπάσει όλους τους κόνους εκείνους τους λίθους που βλέπουμε. Πάνω στον τοίχο των κοντά στον τοίχο, ναι. Μετά το πώς στρώνει το αυτοκίνητο στη στροφή και πάλι η γραμμή σωστή και να κοντέψει στο τελευταίο clipping point είναι αυτά τα πιο σημαντικά. Εδώ βλέπουμε τον Κρητή, τον πρόεδρο του Drift Club και τους οδηγούς που φαντάζομαι έχουν περάσει στην τελική φάση. Λοιπόν, έχουμε τα αποτελέσματα. 24ος είναι ο Κυριάκος Μάριου με ένα Nissan Silvia S13 και 300 άλογα της BKS. Στην
23η θέση είναι ο Γιώργος ο Κουμπάρου με ένα Σίλβια 200SX300 άλογα, ένα pick-up θα τον δείτε της Τιμόθεος Drift Team. Στην 22η θέση ο Κωνσταντίνος Κωνσταντίνου με ένα BMW X30M3 με μόλις 280 άλογα. Για σας είναι πολύ λίγα τα 280 άλογα, έτσι. Στην 22η θέση ο Κωνσταντίνος Κωνσταντίνου με ένα Y30M3 BMW. Στην 21η θέση στην 21η θέση πρέπει να είναι ο Χριστάκης ο Νησιφόρου. Δεν αυτή. Στην 20η θέση ο άντρος ο Αντωνίου, ο οποίος και στην 19η θέση, να πούμε ο άντρος ο Αντωνίου αγωνίζεται με ένα Skyline R32 με 700 άλογα της Τιμόθεος Drift Team. Στην 19η θέση ο Σταύρος Μάπουρας, ο Ναστάμα δηλαδή, με ένα Nissan Skyline Τετσούκα 700 αλόγων της ομάδας Καμικάζη. Στην 18η θέση ο Στέλιος ο Τσαλίκης με ένα Nissan 300ZX350 αλόγων. Στην 17η θέση ο Ανδρέας ο Χαραλάμπους με ένα Silvia S14300 ύπο της VKS. Στην 16η θέση ο Χρήστος Ελευθερίου με ένα Silvia S14300 ύπο. Στην 15η θέση ο Κωνσταντίνος Κωνσταντίνου με ένα Silvia S14,5 λέει, 350 ύπων της Team Sports Car. Πάμε στον 14ο τώρα, ο οποίος είναι ο Ανδρέας Ανδρέου με το Αρατσούκλι Wax, ο οποίος με ένα Nissan Silvia S14 και 400 ύπους. 12ος ο Στέλιος ο Ζακχαίος. Στέλιος ο Ζακχαίος στην 12η θέση. Δεν είναι το αποτέλεσμα που ήθελε. Νομίζεις, επειδή τον βλέπουμε στο τέλος. Ναι, μπορεί να μην ήταν και τα καλύτερα περάσματα, γιατί τον έχουμε δει σε πολύ καλύτερα περάσματα. Αλλά πιστεύουμε πως θα μας τα δώσει μετά. Σωστά. Πάμε στην 10η θέση τώρα. Ο Άγγελος Κουριεύς στην 11η θέση. Στην 10η ο Αλέξης ο Θεοδόρου. Στην 9η ο Πάρης ο Ανδρέου. Στην 8η θέση ο Πάμπος ο Τσουρίς. Στην θα δούμε πώς θα ξεκινήσουν τα αυτοκίνητα. Στην 7η θέση ο Σάββας ο Σημιανός. Στην 6η ο Μάριος Θεοδοσίου. Στην 5η ο Σέργιος Γρηγορίου. Στην, το είπαμε, ήταν εντυπωσιακός, κατάφερε να πάρει 5η θέση. Γιώργος Χριστοφόρου στην 4η. Στην 3η θέση ο Δώρος ο Φραντζέσκου, ο νικητής και του τελευταίου αγώνα, δεν κάνω λάθος. Όχι, δεν κάνω λάθος. Στην 2η θέση, θα δούμε ποιος είναι στην 2η θέση, ο Νικόλας ο Μπατάκ. Και στην 1η θέση, ο Ανδρέας ο Ανδρέου. Συγχαρητήρια λοιπόν στους οδηγούς. Να πούμε ότι μέχρι και τον 8ο δεν θα αγωνιστούν τώρα. Θα δούμε από τον 8ο και πιο πάνω τι θα είναι τα διπλά περάσματα και θα συνεχίσουμε με τα αποτελέσματα. Βλέπουμε τους οδηγούς να είναι ακόμα μαζεμένοι μπροστά από την κερκίδα. Ξεκινά όπως... Ωραία, ακούγοντας και τον Δημοσθένη τον Λουκίζα στην παρουσίαση στην πίστα, καταλαβαίνουμε ότι τα αυτοκίνητα ξεκίνησαν για να πάνε στην γραμμή της εκκίνησης. Λοιπόν, δεν θα ήθελες να είσαι στην πίστα τώρα. Δεν θα ήθελες να είσαι στην πίστα τώρα. Και εσύ. Με θεατής σήμερα. Να περάσουμε λίγο τώρα τα ακουστικά και στον Ευτύχιο τον Έλληνα. Θα τον έχουμε και αυτόν στην συνέχεια μαζί μας. Αν έχει την καλή διάθεση φυσικά να παραμείνει εδώ. Ευτύχιε, καλώς όρισες στην πρώτη ζωντανή μετάδοση του Drift Club. Γεια σας Γιώργο.
όπως βλέπεις εδώ το θέμα του drift είναι πολύ καλό και εντάξει εμείς τρέχουμε σε αγωνιστικές πίστες με αγωνιστικά αυτοκίνητα που δεν κάνουν drift, αλλά εσείς για να κάνετε drift πρέπει να είστε απόλυτα αναγκασμένοι και ίσως να θεωρηθεί και λάθος, έτσι. Εμείς πρέπει να είμαστε απόλυτα αναγκασμένοι, όπως είπες και εσύ, επειδή είμαστε στο όριο ολυμπιακά με τη Φόρμουλα και πρέπει εντάξει, να είμαστε σε καλή τροχιά για να μην χάνουμε χρόνο. Επειδή όταν τριφτάρεις, το σίγουρο είναι ότι χάνεις χρόνο. Εδώ το drift είναι σκόπιμο και θεαματικό που θα δούμε σήμερα. Οπωσδήποτε είναι ένα άθλημα το οποίο είναι άθλημα δεξιοτεχνίας και είναι ένα θέμα το οποίο πραγματικά κερδίζει τον κόσμο, γιατί υπάρχει αυτό το θέμα, αυτός ο ήχος της μηχανής που θέλουμε να ακούμε όλοι. Ναι, σίγουρα, όπως είπες και εσύ, το κάθε άθλημα έχει το θέμα του. Η μόνη διαφορά ότι δεν έχει τον δεν έχει κριτή το δικό σας. Έχει όμως κριτές, αγωνολίγες, οι οποίοι σίγουρα βλέπουν την καλή διεξαγωγή του αγώνα. Λοιπόν, ξεκίνησαν τα αυτοκίνητα με πρώτο τον άντρα τον Αντωνίου να περνά την Μούσα. Λοιπόν, τώρα οι οδηγοί θα περάσουν ένα πέρασμα εδώ από μπροστά μας για να πάρει τη γραμμή της εκκίνησης και περιμένουμε λοιπόν να δούμε ποιος θα είναι στη συνέχεια και θα είναι σε ένα αποτελέσματα. Λοιπόν, ο πρώτος αγώνας, ο Χρήστος Ελευθερίου με τον Ανδρέα τον Χαραλάμπους. Ο Χρήστος Ελευθερίου λοιπόν. Αντιμεσοβήσει τον Ανδρέα τον Χαραλάμπους. Να δούμε ποιο θα είναι το αποτέλεσμα αυτούς τους δύο. Εξακολουθούν ακόμα τα αυτοκίνητα να μπαίνουν μέσα στην πίστα. Ένα 316 τώρα περνά από μπροστά μας μαζί με ένα Ford Sierra Cosworth. Δύο αυτοκίνητα της δεκαετίας, τέλος της δεκαετίας του 80. Όμως πολύ καλά στημένα. Χρήστος Ελευθερίου λοιπόν και Ανδρέας Χαραλάμπους στο πρώτο ζευγάρι, 16η θέση και 17η θέση, έτσι όπως το έχω εδώ τα αποτελέσματα. Είναι όπως είπαμε οι οδηγοί, ξεκινούν ο πρώτος, ο ένατος με τον 24ο, άρα καταλήγουμε στον 16ο με τον 17ο και πλέον θα δούμε το νούμερο 9 με τον Ανδρέα Χαραλάμπους και το νούμερο 1 με τον Χρήστο Ελευθερίου να αγωνίζονται σε αυτό το πέρασμα. Το safety car της πίστας έχει περάσει ήδη από μπροστά μας, άρα φαίνεται να είναι όλα έτοιμα για να ξεκινήσει ο πρώτος αγώνας. Περιμένουμε λοιπόν με ανυπομονησία. Ευτυχία, θα έκανες τέτοια αγώνα εσύ? Εντάξει, εγώ σίγουρα είμαι στις φόρμουλες τώρα, αλλά σε κάποια φάση θα μπορούσα να δοκιμάσω ένα αυτοκίνητο. Πάντως φαίνεται είναι ένα πολύ θεματικό λαθήμα και επίσης εντάξει, να πηγαίνεις στο όριο και να τριφτάρεις αυτοκίνητο είναι ένα όμορφο αίσθημα και ναι, είναι ένα όμορφο αίσθημα και πρέπει να πρέπει να και βάχος. Θα έλεγα. Πρέπει να έχεις και το καλύτερο skill πιστεύω να κάνεις αυτό το
για την επιδεξιά. Για την επιδεξιά, ναι. Εσύ έχοντας λάβει μέρος σε έναν αγώνα στο εξωτερικό και έρχεται τώρα το αγώνα στο Μοντε Κάρλο, πώς είναι αυτά τα συναισθήματα για σένα? Εντάξει, είναι συναισθήματα που δεν μπορούσα ποτέ ότι θα τα... δεν μπορούσα ποτέ να σκεφτώ ότι θα τα ζήσω. Ναι. Επειδή, εντάξει, στην αρχή... Για αλήθεια δεν το ήθελες, από τα κάρτ, θυμάμαι. Τα ήθελα από τα κάρτ, ναι, κάναμε πάρα πολύ καλά αποτελέσματα στο κάρτ, όπως έβλεπες και εσύ, επειδή το παρακολουθήσα από κοντά το άθλημα. Μετά αποφασίσαμε να πάρουμε το βήμα για να πάμε στον έξω, στο εξωτερικό, στις φόρμουλες και να δούμε τι μπορούμε να κάνουμε εκεί. Φαίνεται ότι προσαρμοζόμαστε εύκολα στις πίστες. Κάθε χρονιά έκανα πάρα πολύ καλά αποτελέσματα, πιστεύω. Επειδή πίστες που δεν ήξερα στην Αγγλία, πρώτη μου χρονιά το 2010, και να είμαι συνέχεια μέσα στην τριάδα και να παίζω συνέχεια για βάθρα, ήταν ένα μεγάλο επίτευγμα για μένα. Οπότε κάθε χρόνο κάνουμε και καλύτερα αποτελέσματα και τώρα είμαστε στο GP. Και κάθε χρόνο πιο δύσκολα. Κάθε χρόνο και πιο δύσκολα. Και αυτό είναι σημαντικό. Όταν κάνεις καλά αποτελέσματα με κάθε χρόνο πιο δύσκολα, τότε ίσως να θέλεις, ίσως να στο υποσυνείδητο σου ή πίσω το μέρος του μυαλού σου να θέλεις να αγωνιστείς τελικά στο πιο ψηλό σκαλοπάτι. Ναι, σίγουρα. Τώρα είμαστε στο GP3 που διεξάγει το 2 Σαββατοκύριακο, έχουμε τη Φόρμουλα 1. Ας μην ξεχνάμε ότι είναι ένα πρωτάθλημα το οποίο... Ωραία, ξεκίνησα πρώτη, θα συνεχίσουμε στη συνέχεια, ευτύχεια. Να δούμε την πρώτη στροφή με τον Χρήστοφο Ελευθερίου και τον Ανδρέα τον Χαραλάμπους, με ποιο τρόπο θα μπουν σε αυτή τη στροφή, μια, όπως μας είπε και ο Πόμος ο Χαραλάμπους, μια βαθμολογούμενη στροφή, η οποία σίγουρα ο κριτής θα δει την γραμμή που θα ακολουθήσουν και όχι την γωνία που θα μπουν μέσα στην στροφή αυτή. Περιμένοντας λοιπόν να ξεκινήσει αυτή η πρώτη κούρσα με τον 16ο και τον 17ο στην σειρά. Λοιπόν, το Power Drift Club λοιπόν μας προσφέρει και το Challenger Spring, αυτό το θέαμα που θα δούμε σε λίγο. Το λέμε εμείς θέαμα και το είδαμε πολλές φορές, γιατί όλο το πρωινό εδώ σε αυτή την πίστα είδαμε τι μπορεί να κάνουν οι οδηγοί. Εσείς σε λίγο θα το δείτε, όπως μας ειδοποιούν και από το control, ο σκηνοθέτης μας. Ξεκινούν σε ελάχιστα δευτερόλεπτα οι πρώτοι οδηγοί. Να τους οδηγούς, ξεκινούν. Πρέπει ο ένας να είναι μπροστά από τον άλλο σύμφωνα με τον κανονισμό και να προσπαθήσει όσο πιο πολύ να είναι κοντά του, κρατώντας τις σωστές γραμμές. Πρώτη λοιπόν ζωντανή μετάδοση από το ρίξ σε αυτή την πίστα, ενώ βλέπουμε αμέσως ένα πρόβλημα και μια χτύπησαν και οι δύο αυτοί οι οδηγοί. Δεν ξέρω αν είναι το άγχος των δύο. Με το νούμερο λοιπόν ο Χρήστος Ελευθερίου βρέθηκε πίσω από τον Ανδρέα τον Χαραλάμπους και οι δύο συγκρούστηκαν, σπίναρε φυσικά το άσπρο το Σίλβια και δεν έδωσε καθόλου περιθώριο στο άλλο το Σίλβια πίσω τον Ίσαν να περάσει, άρα χτύπησαν και δύο. Βλέπουμε την επανάληψη, όχι, βλέπουμε τους, να εδώ, με ποιο τρόπο μπήκαν σε αυτή την στροφή, σπίναρε το πρώτο αυτοκίνητο και δεν μπόρεσε το άλλο πίσω του να αποφύγει την σύγκρουση. Με αποτέλεσμα να δούμε και τους δύο να βγαίνουν έξω. Περιμένουμε λοιπόν το δεύτερο πέρασμα. Μάθουμε και τι αποφάσισαν οι κριτές σε αυτό το πέρασμα. Νομίζω ότι πρέπει να είναι πολύ σημαντικό ο τρόπος που μεταφέρει την ταχύτητα μέσα στη στροφή και η μετάφορα του. Είναι ίσως το πιο σημαντικό, το πώς μεταφέρει την δύναμη. Πώς μεταφέρει το κέντρο βάρους μέσα σε μια στροφή. Mm-hmm. Όπως λέμε εδώ στην αριστερή και δεξιά στροφή, εδώ στο HRP πρέπει να είναι πολύ σημαντικό, όπως είδαμε, να μεταφέρουμε το κέντρο βάρους. Και για τη συνέχεια στο clipping point πρέπει να είσαι απόλυτα ακριβής. Είναι και αυτός ο λόγος που στείνουν ειδικά τα αυτοκίνητά τους με τιμόνια που έχουν περισσότερη κλίση, ναι, ναι, με διαφορικά,
πίσω που έχουν μπλοκ με πολλούς ύπους στην μηχανή. Ναι, και όπως βλέπεις πρέπει να έχεις και την κατάλληλη γραμμή. Υπάρχει αυτό το ανοιχτά κλειστά που έχουμε και εμείς. Είναι η θεωρία, είναι ακριβώς η θεωρία της γραμμής. Το apex και το clicking point της τροφής, αν περίπου η θεωρία είναι ίδια, απλώς αυτοί ντριφτάρουν, εμείς πηγαίνουμε διαφορετικά. Ωραία. Πάμε λοιπόν στο δεύτερο πέρασμα των δύο αυτών οδηγών. Έχουν ξεκινήσει με την διαφορά ότι αλλάξαν θέσεις τώρα. Πανομοιότυπο το οδήγημα και των δύο αυτών οδηγών, με την διαφορά ότι ο πρώτος με το νούμερο 9, ο Ανδρέας Χαραλάμπους, ίσως να βγήκε λίγο πιο γρήγορα, ίσως να κέρδισε περισσότερους βαθμούς. Για να δούμε στην συνέχεια που θα έχουν και τα αποτελέσματα. Άρα, όπως είπαμε, ο Ανδρέας Χαραλάμπους περνάει στην πρώτη θέση. Είχε το λάθος ο Χρήστος Ελευθερίου, δεν μπόρεσε να τον αποφύγει στο πρώτο πέρασμα ο Ανδρέας Χαραλάμπους. Άρα, κέρδισε ο Ανδρέας Χαραλάμπους το πρώτο. Στο δεύτερο πέρασμα είχε ίσως καλύτερες γραμμές. Είδαμε τους οδηγούς να έχουν πανομοιότυπες γραμμές. Πέρασμα και από τα δύο. Να παίρνουν apex και στις δύο περιπτώσεις. Το ίδιο όμως. Είχε περισσότερη ταχύτητα, όπως φάνηκε, ο Ανδρέας Χαραλάμπους. Άρα, ο Ανδρέας Χαραλάμπους είναι ο οδηγός ο οποίος περνά στην επόμενη θέση. Και πάμε στο δεύτερο ζευγάρι. Ο Πάρης Ανδρέου με τον Κυριάκο Μάρη. Μέχρι και οι δύο, ο Κυριάκος Ανδρέου φαίνεται να είναι λίγο καλύτερος. Πολύ όμως το θέαμα από τον δεύτερο οδηγό. Μάλιστα, Πάρης Ανδρέου λοιπόν και Κυριάκος Μάριου, να δούμε ξανά το πέρασμα. Ίσως πάμε τώρα να δούμε το δεύτερο πέρασμα με το είναι καλύτερος το Πάρη Ανδρέου να κυνηγάει. Ο Πάρης ο Ανδρέου. Αυτή τη φορά θα είναι ο Πάρης Ανδρέου θα κυνηγά. Όπως είδες και εσύ Γιώργο, ναι, δεν πρέπει να ντριφτάρεις από ό,τι βλέπω, αλλά πρέπει να μπαίνεις και γρήγορα μέσα στη στροφή και να κρατάς γρήγορα ύφνο. Δεν είναι όλα για το θέαμα. Mm-hmm. Για να... Οπωσδήποτε, ναι. Οπωσδήποτε. Ένα μονοθέσιο δεν θα μπορούσε να κάνει τέτοιο θέαμα, έτσι. Είναι όλα για να πηγαίνεις όσο γρήγορα μπορείς. Λοιπόν, έτοιμο και το δεύτερο πέρασμα του Κυριάκου Μάριου και του Πάρη του Ανδρέου. Ξεκίνησαν με τον ωραία, παίρνει στην πρώτη στροφή λίγο έξω, εδώ τον προσπέρασε. Ο Πάρης ο Ανδρέου νομίζω ότι κέρδισε κατά κράτος και αυτή την μονομαχία. Να δούμε σε επανάληψη αυτή την μάχη. 8-2. Ο Κυριάκος, 8-2, όπως είπαμε, κέρδισε κατά κράτος ο Πάρης ο Ανδρέου, με τον Κυριάκο τον Μάριου να βγαίνει έτσι από την πίστα για κάποια στιγμή και να βρίσκει την ευκαιρία ο Πάρης ο Ανδρέου να τον προσπερνά και είναι το απόλυτο αποτέλεσμα να περάσεις κάποιον τριφτάροντας. Στο εξωτερικό που βλέπουμε αγώνες Ιαπωνέζοι είναι πάνω στο όριο και όταν καταφέρει κάποιος να προσπεράσει γίνεται ολόκληρο θέμα. Και βλέπεις τα αυτοκίνητα σχεδόν να αγγίζει το άλλο, οπότε είναι κάτι το θέμα πολύ θεματικό. Στέλιος Ζακχαίος λοιπόν το επόμενο ζευγάρι με τον Νησιφόρου. Ο Νησιφόρου ο οποίος τερμάτισε αρκετά πίσω. Με το νούμερο 33 και ο Στέλιος ο Ζακχαίος, ο οποίος δίνει πάντα θέαμα, όχι το καλύτερο. Πολύ καλό πέρασμα εδώ από τον Στέλιο τον Ζακχαίου, βγαίνει όμως κάπως έξω από την πίστα, ίσως δεν κατάφερε να πάρει το clipping point όπως έπρεπε
υποθέτω, αλλά έδωσε εξαιρετικό θέαμα. Ο Ζαχαίος ήταν γρήγορος μεν, θεαματικός μεν, αλλά δεν ήταν όπως έπρεπε. Για να δούμε τα αποτελέσματα. Έχουμε λοιπόν τον Στέλιο Ζαχαίο και τον Χριστάκη τον Νοσηφόρο που περιμένουμε να περάσουν ακόμη ένα περάσμα. Να εδώ πως βγήκε ανοιχτά, είδαμε εκεί πως βγήκε ανοιχτά ο Στέλιος ο Ζαχαίος. Τώρα θα είναι στο κυνηγητό ο Ζαχαίος. Μας έχει συνηθίσει σε πολύ εντυπωσιακά περάσματα ο συγκεκριμένος οδηγός. Για να δούμε σε αυτό το σημείο πως θα αγωνιστεί εναντίον του Χριστάκη του Νοσηφόρου, ο οποίος δεν είχε την θέση που είχε ο Ζαχαίος. Ξεκινούν λοιπόν τα αυτοκίνητα και μπαίνουν στην ευθεία τώρα. Με τον Ζαχαίο να ακολουθεί και τον Νοσηφόρου να οδηγεί την κούρσα αυτήν την φορά. Πολύ καλή και οι δύο. Με τον Ζαχαίο, τον Νοσηφόρο να βγαίνει έξω από την πίστα. Εντυπωσιακό ο Ζαχαίος να κάνει ένα πολύ καλό πέρασμα και ίσως αυτή τη φορά να είναι νίκη για τον Ζαχαίο. Νίκη είναι για τον Ζαχαίο όμως με μεγάλη διαφορά για να δούμε ποιος θα προκριθεί στην επόμενη φάση. Εδώ μπαίνει πολύ καλά ο Νοσηφόρου στην πρώτη στροφή, πολύ καλή γραμμή. Ίσως ακόμη καλύτερη γραμμή από τον Ζαχαίο. Να συνεχίζουν, βάζει πίεση εκεί ο Ζαχαίος, ο Νοσηφόρου φεύγει από την πίστα. Παναγιώτης Ελευθερίου, Άντρος Αντωνίου. Παναγιώτης Ελευθερίου και ο Άντρος Αντωνίου. Ο Άντρος Αντωνίου να πούμε ότι είναι ο πρόεδρος του Drift Club, που τρέχει με ένα Skyline των 700 αναλόγων. Παναγιώτης Ελευθερίου θα ακολουθά την... Πολύ καλός ο Ελευθερίου. Ο Άντρος Αντωνίου ακολουθεί, δεν έχει πάρει το ίδιο καλά τις στροφές, τις γραμμές θα λέγα, όπως ο Ελευθερίου. Θα δούμε το αποτέλεσμα από τους κριτές, ακούγοντας και τον δημοσιογράφο τον Λουκίσα της πίστας, που είναι κοντά στους κριτές, να πούμε ότι έχει άμεση πρόσβαση στα αποτελέσματα ο συνάδελφος από την Ελλάδα. Οχτώ-δύο Παναγιώτης Ελευθερίου. Στο επόμενο πέρασμα να δούμε αν πρέπει να αυτοκτονήσει ο Ελευθερίου για να προκριθεί ο Άντρος Αντωνίου. Ο Άντρος Αντωνίου μας έχει συνηθίσει να είναι εντυπωσιακός στα περάσματά του. Σε αυτό το σημείο εδώ έχασε πολύ έδαφος από τον Ελευθερίου οπωσδήποτε. Αυτή τη φορά θα είναι πρώτος ο Αντωνίου. Ο Αντωνίου που έχει, όπως είπαμε, ένα 700 αλόγων αυτοκίνητο, ίσως τώρα που είναι μπροστά να μπορέσει να κάνει καλύτερο το πέρασμά του. Καλή είσοδος, βγαίνει λίγο έξω, αυτό θα του στοιχήσει, ενώ μπαίνει πολύ γρήγορα μέσα στην στροφή, ενώ το ίδιο παθαίνει και ο Ελευθερίου. Για να δούμε εάν σε αυτό το πέρασμα... Θα δούμε τι θα γίνει. Ο Αντωνίου το έκανε πολύ καλύτερα από την πρώτη φορά. Θα δούμε ξανά την επανάληψη σε λίγο. Ωραία.
έχασε στο πρώτο, κέρδισε ο Άντρος Αντωνίου σε αυτό το πέρασμα, όμως το μεγάλο λάθος που έκανε στην αρχή, το 8-2 δηλαδή του Ελευθερίου, του έδωσε το προβάδισμα. Έτσι είπαμε ότι μόνο με αυτοκτονία θα έχανε ο Ελευθερίου. Κοίτα, πήγε να κάνει το λάθος εκεί ο Ελευθερίου, να βγει με τον προστιλότροφο έξω. Επόμενο ζευγάρι, Ανδρέας Ανδρέου με τον Σταύρο Μάπουρα. Ανδρέου και Μάπουρας λοιπόν. Το επόμενο ζευγάρι. Ξεκίνησε το επόμενο. Ο Ναστάμα έχει κάνει ένα λάθος στην γραμμή του εκεί, πήρε το clipping point σχετικά καλά, όμως είμαι σίγουρος ότι ο Σταύρος ο Μάπουρας θα χάσει αρκετούς βαθμούς μετά από εκείνο το λάθος που έκανε. Να δούμε τα αποτελέσματα από τους κριτές, να ακούσουμε βασικά. Σταύρος, μαθαίνουμε ότι έκανε καλή μεταφορά. Άρα ο Βουάξ αυτό το λάθος του Ναστάμα του στήχησε, 8-2 για τον Ανδρέου. Και μετά από ένα τέτοιο αποτέλεσμα πρέπει να πιέσει πάρα πολύ ο Μάπουρας για να καταφέρει να μπει αυτός πρώτος. Έχουμε ξανά σε επανάληψη το λάθος εκεί του Ναστάμα, του Μάπουρα, ο οποίος έχασε όλη την γραμμή του και το υποδειγματικό πέρασμα και clipping point από τον Ανδρέου. Ήταν έτοιμος εδώ. Και πίσω μέρος, ναι. Το κέντρο βάρος. Έχει χάσει την στροφή, ναι. Είναι πολύ σημαντικό όπως θες. Σε όλα τα θύματα πρέπει να είσαι 100% συγκεντρωμένος. Σε αυτό που είναι και κριτική, που σε κρίνουν άνθρωποι και όχι ρολόγια, είναι ακόμα περισσότερο. Ξεκίνησαν λοιπόν με τον Μάπουρα να είναι στην πρώτη θέση, να οδηγεί την κούρσα. Λάθος από τον Ανδρέου αυτή την φορά, ενώ ο Ναστάμα έχει κάνει πολύ καλό πέρασμα. Δεν ξέρω αν είναι τόσο καλό όσο να έχουμε ισοπαλία. Δεν θα έλεγα ότι ήταν τόσο καλό το πέρασμα του Ναστάμα. Ήταν καλύτερο μεν, 6-4 όπως ακούμε από τους κριτές εκεί. Άρα περνά στην επόμενη φάση ο Ανδρέου. Μάλιστα, ο Σταύρος Μάπουρας λοιπόν δεν τα καταφέρνει, παρά το γεγονός ότι τρέχει και αυτός με ένα εντυπωσιακά καλωστημένο αυτοκίνητο, αφού είναι και η δουλειά του, να πούμε, του Σταύρου του Μάπουρα. Ένα Skyline R32 Tezuka 700 αλόγων της ομάδας Καμικάζη. Είχες οδηγήσει ποτέ τόσο δυνατά αυτοκίνητα? Φτύχε. Αυτό το είδος αυτοκίνητα, τόσο δυνατά, όχι. Αντωνίου και Κουριεύς. Μάλιστα. Ο Κουριεύς είναι αυτός που φαίνεται ότι θα κερδίσει με πολύ εντυπωσιακό τρόπο αυτό το πέρασμα, με τον Αντωνίου να έρχεται αργοπορημένος πίσω. Πολύ κακό αυτό για τον Αντωνίου, πολύ καλό φυσικά για τον Κουριεύς. Να δούμε και να ακούσουμε για αποτελέσματα. Το οποίο χωρίς να το θέλουμε μας βγήκε σε καλό ο εκφωνητής της πίστας. Έχουμε άμεσα αποτελέσματα. Λοιπόν, εξαιρετικό το πέρασμα από τον Κουριεύς. Και το clipping point εξαιρετικά κοντά στο σημείο. Νομίζεις ότι έφερε το αυτοκίνητο του, έκανε το γύρισμα όπως έπρεπε, μετάφερε την δύναμη. Εγώ νομίζω ναι, μετάφερε το κέντρο βάρος όπως έπρεπε, αλλά έχασε για λίγο το clipping point στη μέση της στροφής. Μάλιστα. Αν ήταν ακόμη λίγο πιο κοντά, θα ήταν πολύ πιο καλό. Σε σχέση φυσικά με τον
με τον Αντωνίου, ο οποίος για να δούμε ξανά το πέρασμα από τους οδηγούς. Αυτή τη φορά ο Κουλιεύς θα ακολουθεί. Και οι δύο με πάρα πολύ καλό πέρασμα. Ο Κουριεύς, ο Κουριεύς είναι σε κάποια καλύτερη θέση, όμως έχασε περισσότερη αποστάση από το clipping point αυτή την φορά. Νομίζω ότι το αποτέλεσμα θα είναι υπέρ του Αντωνίου. Εξένιση τριάμιση, μάλιστα. Ναι, με πήγε πολύ ωραία και με πολύ γωνία μέσα στην πρώτη στροφή, αλλά μετά τα έχασε μέσα στη, στη δεύτερη. Εντελώς το όριο στην πρώτη, αλλά ναι, μετά ναι, ήταν μπήκε πολύ γρήγορα. Πολύ γρήγορα, ναι. Θεοδόρου Κουμπάρου τώρα οι υπόλοιποι δύο. Πρώτο τελευταίο ζευγάρι, οι δύο, με το Cosworth, το Sierra. Ένα Nissan. Έχασε. Στοιχεία, πώς κρίνεις αυτή την, αυτό το πέρασμα? Είδαμε το, ναι, το Ford Sierra ότι ήταν θεαματικό, όμως βλέπεις εδώ στην πρώτη στροφή πήγε πολύ καλά, πέρασε αλλά πολύ κοντά στον τοίχο. Έκανε και, ίδιο, στο, ναι, έκανε και αυτό το ίδιο λάθος, έτσι. Ο Θεοδόρου με το Sierra, το άσπρο το αυτοκίνητο, έκανε, ναι. Μπήκε γρήγορα. Ναι, μπήκε λίγο, ναι. Λίγο πολύ γρήγορα, πιστεύω. Άρα θα λέγαμε ότι την κούρσα την κερδίζει ο Κουμπάρου. Έτσι νομίζω. Λοιπόν, δεν έχουμε ακούσει αλήθεια το αποτέλεσμα από αυτό το πέρασμα. Υποθέτω ότι θα είναι ο Κουμπάρου ο νικητής. Ξεκίνησαν το δεύτερο πέρασμα. Ο Κουμπάρου αυτή τη φορά θα οδηγεί την κούρσα και ο Θεοδόρου φυσικά θα ακολουθεί. Πολύ καλό πέρασμα από τον Κουμπάρου, δεν ξέρω, θα μπορέσει και το, η μεταφορά αρκετά καλή, αλλά πολύ καλή και από τον Θεοδόρου. Νομίζω ο Κρυδής θα δυσκολευτεί σε αυτό το, σε αυτό το πέρασμα, όμως είχε το πλεονέκτημα ο Κουμπάρου, όπως είδαμε από, την, από το πρώτο πέρασμα. Ωραία, και σε αυτό ο Κουμπάρου. Τελικά ο Θεοδόρου μας... Τελικά ο Θεοδόρου περνά στην, στην επόμενη φάση. Εντάξει, ήταν το πέρασμα. Κώστας Κωνσταντίνου, Στέλιος Τσαλίκης, το επόμενο. Τσαλίκης στην 18η θέση ήταν, για να δούμε, αμέσως σκρίνανε, ενώ ο Κωνσταντίνου... Τελικά βλέπουμε μόνο το θέαμα από τον Τσαλίκη εδώ, έχασε την πρώτη στροφή, άρα πρέπει να... να έχασε και πολλούς βαθμούς. Να καλωσορίσουμε και τον άνθρωπο του Αντωνίου, τον πρόεδρο του Drift Club, ο οποίος είναι μαζί μας αυτή τη στιγμή. Άνθρωπο, έκανες όμως το πέρασμα, όμως τελικά δεν τα κατάφερες. Βεβαίως, δεν αρκεί μόνο το πέρασμα. Σήμερα πρέπει να κάνεις και καλή οδήγηση. Καλά τα πήγαμε. Ναι, πάντως κέρδισες το δεύτερο, πρέπει να είσαι ικανοποιημένος από την αποδοσή. Βεβαίως, βεβαίως. Ωραία. Να δούμε τώρα το πέρασμα ξανά από τον Κωνσταντίνου και τον Τσαλίκη. Αυτή την φορά θα,
θα οδηγεί την κούρσα ο Τσαλίκης με το Nissan 300ZX και πρέπει να αυτοκτονήσει φυσικά ο Κωνσταντίνου για να χάσει αυτό το πέρασμα για την επόμενη φάση. Σίγουρα, πρέπει να ακολουθήσει χαλαρά για να μπορέσει να κερδίσει τους βαθμούς, έστω και λίγους βαθμούς που χρειάζεται για να περάσει σε επόμενη φάση. Τώρα τρώω, μπορείς όποτε θέλεις να μπεις στη συζήτησή μας, εγώ θα σε ρωτώ πάντως, αν είσαι έτοιμος. Λάθος από τον Κωνσταντίνο Τσαλίκη. Ήταν πιο γρήγορος ο Κωνσταντίνου και μπήκε πίσω από τον Τσαλίκη, δεν το υπολόγισε, σίγουρα αυτό ήταν λάθος. Αυτό που λέγαμε πριν ότι αυτοκτονεί. Ναι, αυτοκτόνησε. Γιατί ήταν πιο γρήγορος, αδικαιολόγητα. Είναι και αυτά μέσα στο παιχνίδι. Σίγουρα μπορεί να γίνει και σκόπιμο από τον προπονημένο οδηγό. Άρα πρέπει να προσέξει. Πρέπει να προσέξει. Σίγουρα χρειάζεται δεξιοτεχνία, πλήρη έλεγχο του αυτοκινήτου, του αγωνιστικού αυτοκινήτου. Οπότε αυτά τα τρίκ είναι όλα στον αγώνα. Λοιπόν, θα πάμε σε διαφημίσεις. Σε αυτή την περίπτωση δεν θα έχει... Ωραία, πάμε σε διαφημίσεις και επιστρέφουμε τα υπόλοιπα περάσματα. Τον Ιούνιο σε όλα τα περίπτερα το απόλυτο περιοδικό αγοράς οχημάτων CY Auto, πληρής οδηγός αγοράς εισαγόμενων αυτοκινήτων, όλα τα νέα μοντέλα της αγοράς με αναλυτικό ρεπορτάζ και όλη η δράση από τους τοπικούς και διεθνείς αγώνες του μηχανοκίνητου αθλητισμού. CY Auto, το απόλυτο εργαλείο αγοράς οχημάτων, από τον Ιούνιο σε όλα τα περίπτερα.
Ξεκινήσουν από στιγμή σε στιγμή, ο καιρός σίγουρα μας έκανε τη χάρη. Ξεκινήσαμε πολύ αέρα με απειλή για βροχή τώρα. Ο ήλιος πάνω από την πίστα είναι μια χαρά και ξεκινήσαμε τα αυτοκίνητα. Λοιπόν, τώρα έχουμε τους οδηγούς, οι οποίοι θα είναι οι φιναλίστα, Άντρο. Είναι η οκτάδα που έχει περάσει με την πιο σκληρή βαθμολογία. Η πρώτη οκτώ θα συναγωνιστούν με τους οκτώ νικητές των διπλών περασμάτων που έχουν γίνει ήδη. Ωραία, να πούμε ότι ο Κωνσταντίνος Κωνσταντίνου, ο Σπαρσής ήταν ο οδηγός ο οποίος πέρασε στην επόμενη φάση από το τελευταίο πέρασμα που είδαμε. Λοιπόν, τώρα αρχίζει τα δυνατά περάσματα, έτσι. Σίγουρα τώρα αρχίζει το μεγάλο θέαμα. Έχουμε φυσικά ακόμα μια ώρα μπροστά μας. Νομίζω ότι με αυτόν τον ρυθμό και αυτή την οργάνωση, τουλάχιστον όπως βλέπουμε στην πίστα, θα είμαστε στο χρονικό περιθώριο που μας έχει δοθεί για να τελειώσει αυτός ο αγώνας. Τώρα, πού κρίνεται νομίζεις αυτή η αναμέτρηση με τους οδηγούς, τους πρωτοκλασσάτους οπωσδήποτε, να είναι στόριο, να έχει τόσο κόσμο να τους βλέπει. Φυσικά να είναι και ζωντανή μετάδοση που θέλουν να αποδώσουν. Πού θα κρυθεί νομίζεις την ψυχολογία? Γιώργο, νομίζω ότι δεν μπορούμε να το προβλέψουμε, διότι πρώτος αγώνας στην Άχνα Speedway, στην καινούρια πίστα. Σίγουρα ο κάθε οδηγός δοκιμάζει το αμάξι του. Έχουν φυσικά κάνει αρκετή προπόνηση, όμως σε αγώνα δεν έχω δοκιμάσει. Ναι. Είναι η πρώτη φορά και για τους οδηγούς. Είναι λοιπόν η πρώτη φορά για τους οδηγούς σε αγώνα με ζωντανή μετάδοση, έτσι, γιατί κάνατε ξανά δοκιμαστικά. Όλη μέρα είναι στην πίστα εδώ οι οδηγοί, ξέρουν την πίστα οπωσδήποτε. Φυσικά η διαδρομή που σχεδίασε ο κριτής εδώ, ο κ. Παπαβάσκος, δεν είναι γνωστή, αλλά δεν είναι και άγνωστη. Σίγουρα είναι πίστα δεξιοτεχνίας. Περιμένουμε λοιπόν και εμείς και ο κόσμος να ξεκινήσει αυτός ο αγώνας. Οι 8 που πέρασαν από τα περάσματα τώρα, με τους 8 οι οποίοι ήταν στα περασμένα, που ήταν οι 8 πιο γρήγοροι από τους 32. Λοιπόν, αυτοί ήταν στην πρώτη θέση. Ξεκίνησαμε, όχι. Να μας βοηθήσουν λίγο, να δούμε ποιοι ήταν οι οδηγοί οι οποίοι κέρδισαν οι πρώτοι 8. Δεν έχουμε ακόμα τα αποτελέσματα. Λοιπόν, Ανδρέας Ανδρέου, Ανδρέας Χαραλάμπους, το πρώτο ζευγάρι. Ανδρέας Ανδρέου λοιπόν, Ανδρέας Χαραλάμπους. Versus
BMW λοιπόν, αντίον Nissan. Θα πω ότι και οι δύο έκαναν τα λάθη τους. Ναι, έχουν κάνει και οι δύο οδηγοί ένα καλό περάσμα. Σίγουρα περιμένουμε την απόφαση του κριτή που δεν πρέπει να συζητάμε τους συνεργάτες για να του δώσουν τη βαθμολογία και τη γωνία που έχει το κάθε αυτοκίνητο. 6,5 λοιπόν προβάρισμα για τον Ανδρέα. 6,5 λοιπόν για τον Ανδρέο Ανδρέα. 6,5 λοιπόν 3,5. Γιώργο, ο Ανδρέου έχει φέρει το αμάξι σε αρκετή πλαγιολίσθηση, ενώ το δεύτερο αμάξι, ο Χαραλάμπους, ακολουθούσε με πιο λίγη κλίση. Μάλιστα. Λοιπόν, αυτή τη φορά θα οδηγεί την κούρσα ο Χαραλάμπους. Βέβαια, τώρα θα είναι το αντίθετο, θα οδηγεί την κούρσα ο Ανδρέας Χαραλάμπους. Τώρα προηγείται, πολύ καλή, αλλά και του Ανδρέου πολύ καλή η γραμμή του. Νομίζω ο Ανδρέου το πήρε πιο όμορφα το θέμα εδώ, σε αυτή την υπόθεση, άρα... Και στη δεύτερη μονομαχία ο Ανδρέου πάλι είχε μεγαλύτερη κλίση στο αμάξι. Ο Ανδρέου λοιπόν στην επόμενη φάση. Σουρίς και Μάριος Ανδρέου στην επόμενη φάση. Σουρί και Ανδρέου στην επόμενη φάση λοιπόν, να δούμε. Να πούμε ότι είναι δύο δυνατά αμάξια, αγωνιστικά αυτοκίνητα. Πιο έμπειρος ο Πάρης του Ανδρέου. Ο Ανδρέου νομίζω ήταν καθάρισε, εντάξει το clipping point του δεν ήταν, από ό,τι μας λέει ο Ευτύχιος πριν, δεν ήταν τόσο κοντά, όμως ήταν πολύ θεαματικός. Περιμένουμε τα αποτελέσματα τώρα από την μάχη του Σουρί Ανδρέου. Πεντέμισε 4,5 μέχρι του Τσουρί, μάλιστα. Βεβαίως, τώρα όμως αρχίζει το δύσκολο για τον Πάμπο Τσουρί. Μάλιστα. Διότι οποίος... έχει ένα πολύ δυνατό αμάξι με RB30. Και θα είναι πίσω. Και θα είναι πίσω. Πολύ δύσκολο σε ένα BMW των 300 οίκων με έναν Σίλβια με RB30 των 600 οίκων. Διπλάσια υποδύναμη. Για να δούμε, έχει περισσότερο έλεγχο σίγουρα ο Τσουρίς σε τέτοια περίπτωση, όμως η δύναμη μπορεί να αποβεί μοιραία. Η δύναμη του αυτοκίνητου. Σίγουρα. Όπως είδαμε και στο προηγούμενο πέρασμα. Και η πείρα του μικρού Ανδρέου. Μικρός. Και είναι στο όριο η βαθμολογία των δύο. Βεβαίως. Δηλαδή ένα 6-4 πάει κατευθείαν νίκη στον Ανδρέου. Μάλιστα. Περιμένουμε λοιπόν τα αυτοκίνητα να μπουν στην γραμμή της εκκίνησης. Μάλιστα, ξεκίνησαν τώρα τα αυτοκίνητα. Περιμένουμε τον Σουρί να κάνει ένα αγώνα. Λοιπόν,
300 του Ρίνε. Συγχωρείτε, ο Ανδρέου εξαιρετικός, με πολλή εμπειρία κατάφερε, όπως φάνηκε, κατάφερε να κερδίσει αυτόν τον αγώνα και όχι μόνο να τον κερδίσει, να κερδίσει και, το, και την μονομαχία να περάσει αυτός. Το φοβήθηκε, ο Πάγκος Τουρίς φοβήθηκε ναι. Τον Άξι. Εντάξει. Κράτησε κάποια απόσταση να το πάρει του ασφαλούς, όμως δεν κατάφερε να κρατήσει τον έλεγχο του αυτοκίνητου. Ναι. Ήταν αυτό που έλεγες, η δύναμη, η εμπειρία, σίγουρα, η ψυχολογία. Ρόλο. Άρα, Αντρέου, λοιπόν, περνάς στην επόμενη φάση. Ναι. Με... Μια πολύ μεγάλη δημοκρατία τώρα από δύο κορυφαίους οδηγούς. Μεγάλη δημοκρατία έχει πέσει εκτός αγωνιστικού ο Σέρτζιο Ζαχαίος. Αυτό όμως δεν υπονοεί ότι χάνει βαθμούς. Σίγουρα έχει ανοίξει προς τα έξω ο Σέργιος Γιγορίου και υποχρεωτικά ο Ζαχαίος έχει ανοίξει τη γραμμή του. Να βγει στο χώμα εννοείς. Βεβαίως. Έχουμε και την επανάληψη. Είδαμε τον Σέργιο να... τον Σέργιο να μπλοκάρει τους μπροστινούς τροχούς, όμως πέρασε και αυτός πολύ καλά. Ωραία, προσπαθούν να επιδιορθώσουν τον πίση, ενώ προφυλακτήρα του Ζαχαίου, δεν ξέρω αν υπάρχει πρόβλημα. Νομίζω θα τρέξει χωρίς το όμως. Θα τρέξει χωρίς το. Το είδαμε ξανά, νομίζω είναι το πρόβλημα του Ζαχαίου. Να βγαίνει ο προφυλακτήρας. Λοιπόν, πρέπει να βγει όμως, όπως και να έχει, γιατί θα βγει, ναι, για σκοπούς ασφαλείας, πρέπει να βγει ο προφυλακτήρας. Λοιπόν, Στέλιος Ζαχαίος λοιπόν μπροστά και Σέργιος Γρηγορίου, ο Σέρτσιο, όπως τον ξέρουν στους τίτλους του... Σέρτσιο Εξπρές. Σέρτσιο Εξπρές. Λοιπόν, θα είναι αυτός στην πρώτη θέση τώρα, ο Ζαχαίος, με ένα πολύ εντυπωσιακό πραγματικά αυτοκίνητο. Και θεαματικός οδηγός και οι δύο θεαματικοί οδηγοί δεν μπορεί να πει πλέον τίποτε άλλο σε αυτούς αφού ήδη μπήκαμε στην τελική φάση. Σίγουρα είναι από τους κορυφαίους μας οδηγούς και ο Σέργιος και ο Ζαχαίος. Να κατεβαίνει κάτω από το αυτοκίνητό του να προσπαθούν να επιδιορθώσουν το αυτοκίνητο, να βγάλουν τον προφυλακτήρα ουσιαστικά. Ναι, έχει ζητήσει από ό,τι αντιλαμβάνομαι ο Ζαχαίος τα 5 λεπτά που δικαιούται για να φτιάξει το αμάξι. Μάλιστα. 5 λεπτά δεν νομίζω χρειάζεται. Δεν θα τα χρησιμοποιήσει, όμως δικαιούται μέχρι 5 λεπτά. Μάλιστα. Λοιπόν, ο Σέρτσιο μέσα στο αυτοκίνητο έχει πέσει λίγο η θερμοκρασία στο έδαφος, είναι στους 30 βαθμούς και στους 26. Δεν ξέρω, ευτυχή ένας μόνο βαθμός θερμοκρασίας σε βάθος μπορεί να επηρεάσει. Σίγουρα μπορεί να επηρεάσει πολύ εύκολα, επειδή όπως είδα και εγώ στα τεστ που έκανα το χειμώνα, μερικές μέρες που το πρωί η θερμοκρασία ήταν λίγο πιο χαμηλή, πρώτη ήταν πολύ πιο καλύτερη. Εσείς παίζετε με το 10 δευτερόλεπτο. Όσο πιο ψηλή η θερμοκρασία είναι, τόσο πιο εύκολο είναι για το αυτοκίνητο να χάσει κράτημα μέσα στην πίστα. Άρα αυτό ίσως να μην βοηθά. Αυτό ίσως να μην βοηθά, αλλά... Ωραία, ευχαριστώ ευτυχία. Ξεκίνησαν οι οδηγοί με τον Ζαχαίο, όπως είπαμε, να είναι στην πρωτοπορία και να τον ακολουθεί ο Σέρτσιο. Μπαίνουν και οι δύο στην πρώτη στροφή, ο Ζαχαίος πολύ εντυπωσιακός, τον ακολουθεί όμως από κοντά ο Σέρτσιο, μπαίνουν και οι δύο πολύ καλά στην στροφή για να δούμε πώς θα εξελιχθεί αυτό το θέαμα. Αρκετά μεγάλη πολύ κοντά και οι δύο, δεν ξέρω τι θα αποφασίσει αυτή τη στιγμή ο κριτής. Επανάληψη εδώ με τον Ζαχαίο. Έτσι λίγο στην είσοδο λίγο νομίζω θα πάνε ξανά. Θα πάνε ξανά, αυτό είπαμε και στην αρχή. Κέρδισε ο Ζαχαίος αυτό το πέρασμα, δεν είναι αρκετό όμως όπως είπε.
Περνάνε και ξαναεπαναλαμβάνεται. Κέρδισαν από ένα. Επαναλαμβάνεται ο αγώνας. Ωραία, ακόμα ένα πέρασμα. Ακόμα δύο περάσματα. Ναι, πρέπει να το εξηγήσω όμως αυτό, γιατί έχουμε υπόψη μας και το sudden death, όπως μας είπες. Βεβαίως. Επαναλαμβάνεται όταν ισοβαθμούν ή όταν η βαθμολογία κρίνεται από μισό και μόνο βαθμό. Το ξαναεπαναλαμβάνεται. Ο αγώνας από διαρχή. Άρα ακόμα δύο περάσματα, ό,τι και να γίνει. Δύο περάσματα από Σέργιο Γρηγορίου. Ωραία. Σέργιο Γρηγορίου λοιπόν θα τεθεί επικεφαλή σε αυτό το πέρασμα με τον Ζαχαίο να ακολουθεί και θα δούμε πώς θα εξελιχθεί αυτή η μάχη. Ξεκίνησαν οι οδηγοί. Όχι. Τελικά δεν ήταν αυτό. Ίσως να ξεκίνησαν οι επόμενοι για να μην καθυστερούμε. Είναι Γιώργος Χριστοφόρου και Ελευθερίου, δύο BMW. Και αυτό που λέγαμε για το θέαμα επιβεβαιώνεται σε αυτή τη στιγμή, και ο Χριστοφόρου και ο Ελευθερίου έχουν κάνει εξαιρετικό πέρασμα. Περιμένουμε να δούμε από τον κριτή τι θα αποφασίζει. Ο Χριστοφόρου είχε πολύ καλό πέρασμα, λέει, και καλή επιστροφή. Βλέπουμε και την επανάληψη. Ήταν και οι δύο πολύ καλοί. Είναι στο... υπέρ του Χριστοφόρου. Γιώργος Χριστοφόρου, 6,5-3,5. Τελικά δεν ήταν τόσο, τόσο κοντά τα περάσματα όπως τα περίμενα, όμως τα είδα. Σίγουρα, πιο εντυπωσιακός ο Χριστοφόρος. Βλέπουμε εδώ και το... τον Ζαχαίο να φέρνει το... Ζαχαίος, ναι, φέρνει το... τα απομεινάρια από το αυτοκίνητο του στα πίτσα. Δεν ξέρω αν θα τα εφαρμόσει ξανά πάνω στο αυτοκίνητο ή... θα δούμε τι θα γίνει. 6,5 λοιπόν για τον Χριστοφόρου, 3,5 για τον Ελευθερίου και το επόμενο πέρασμα θα είναι φυσικά το ανάποδο, με τον Ελευθερίου να ανοίγει την αναμέτρηση και τον Χριστοφόρου να ακολουθεί. Ελευθερίου Χριστοφόρου λοιπόν το ζευγάρι ξεκίνησε ήδη. Τώρα πιστεύω ότι ο Χριστοφόρου θα δείξει τη μεγάλη τέχνη του οδηγήματος. Πολύ καλός ο Χριστοφόρου, πάρα πολύ δυνατός, αλλά πάρα πολύ καλός και ο Χριστοφόρου και ο Ελευθερίου. Ίσως να κόντεψε περισσότερο στο clipping point. Σίγουρα, επειδή προπορεύεται ο Γιώργος ο Χριστοφόρου, το έπαιξε εκ του ασφαλούς. Μάλιστα. Για να δούμε τι θα πει. Τέλος 4,5, άρα Χριστοφόρου είναι στην επόμενη φάση. Μάλιστα. Χριστοφόρου λοιπόν, Γιώργος Χριστοφόρου στην επόμενη φάση. Δώρος Φραντζέσκου τώρα, ο νικητής του τελευταίου αγώνα με τον Ανδρέα Ανδρέου. Ο Δόρος Φραντζέσκου, ο οποίος τα βάζει με όλους, ακόμα και με τον... σίγουρα. Με τώρα τον Πατάκα, ακόμα και με τον Πάκο Καρδάκους. Είναι ένα από τα μεγάλα φαβορί του αγώνα. Βεβαίως. Υπολογίζουμε ότι θα είναι στις τρεις πρώτες θέσεις. Για να δούμε τι θα κάνει σε αυτήν την κούρσα. Οδηγεί την κούρσα προς το παρόν με το κίτρινο BMW. Και μένει πολύ δυνατά και ο ένας και ο άλλος. Φαίνεται να έχει καλύτερη είσοδο ο Φραντζέσκου, με τον Ανδρέου να είναι και αυτός πολύ καλός, όμως όχι στα αρχικά στάδια της. Έχει άνοιξει ένα μικρό προβάδισμα ο Φραντζέσκου, που αυτό θα του δώσει επιπλέον βαθμούς στη βαθμολογία. Λοιπόν, ο Φραντζέσκου, ο οποίος ήταν σε μια εξαιρετική φόρμα και στο πρώτο πέρασμα. 7,5-2,5 το αφιβόλιο. Μάλιστα. Ο Φραντζέσκου ήταν τρίτος στο περάσμα το πρώτο, άρα είναι από τους ανθρώπους του λίγου. 7,5 λοιπόν, 2,5 για αυτό το πέρασμα, με τον Φραντζέσκου να κερδίζει ουσιαστικά με μεγάλη διαφορά αυτή την κούρσα, και κρίνοντας από την εμπειρία του οδηγού, είναι μεσανός νομίζω,
ο Δώρος από Λάρνακα. Από Λάρνακα. Και οι δύο οδηγοί από Λάρνακα. Μάλιστα. Ο Φραντζέσκου λοιπόν θέλει να έχει το προβάδισμα και με την εμπειρία του, όπως είπα και πριν, δύσκολα θα χάσει αυτό το πέρασμα στους 8 τελικούς. Ο Δώρος είναι ένας οδηγός που πάντα το παλεύει. Ξεκινεί λοιπόν με τον Ανδρέου. Θα το παλέψει τώρα, δεν θα το αφήσει να παίξει του ασφαλούς. Και να δούμε. Παλιά του στήχησε ο αγώνας. Ανδρέου λοιπόν προηγείται με τον Φραντζέσκου να ακολουθεί. Βλέπεις. Πολύ καλά και τα δύο περάσματα όμως ο Φραντζέσκου εντυπωσιακός. Φραντζέσκου πολύ εντυπωσιακός. Ναι, 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 πάρα πολύ, πολύ καλό πέρασμα. Ίσως από τα καλύτερα περάσματα που είδαμε σήμερα. Εξαιρετικό. Συγχαρητήρια στον Δώρο Φραντζέσκου. Σίγουρα κέρδισε αυτό το χείρι. Σίγουρα, σίγουρα το έχει κερδίσει. Ευτυχία, ένα σχόλιο για αυτό το πράγμα του Φραντζέσκου. Νομίζω ότι πρέπει να προσχολιάσει. Σίγουρα ήταν εντελώς το όριο και οι δύο πιέζανε για να παλέψουν να περάσουν στην επόμενη φάση. Εντάξει, είδαμε εδώ στο Χιάρτιν ότι ήταν εντελώς κοντά, οπότε είναι ένας ανάμπος, πολύ καλό θέμα. Ήταν υποδειγματικός ο τρόπος που πήρε και τις γραμμές του και το clipping point τελικά. Το clipping point του ήταν πολύ καλός, άνοιξε πολύ καλά τη γραμμή, πάρα πολύ καλό clipping point εκεί. Αλλά ήταν και πίεζαν και οι δύο για να περάσει σε επόμενη φάση. Ωραία, ευχαριστούμε για την ευτυχία. Θα έλεγα ότι ήταν πιο αργός ο Ανδρέου, αλλά λόγω πείρας του Φραντζέσκου. Θεοδοσίου Κουριέφ, όμως ένα σιλιακό του άνθρωπο. Ο Θεοδοσίου έχει προς το παρόν κάνει καλύτερη. Καλύτερη ένα δυνατό Skyline των 600 ύπων. Και ο Άγγελος Κουριέφ με ένα Σίλβια. Ο Κουριέφ, αν και ήταν λίγο αργός με ένα πιο αδύνατο αυτοκίνητο, εν τούτης κατάφερε να πάρει σωστά τη γραμμή. Δεν έδωσε το θέαμα φυσικά που έδωσε ο Θεοδοσίου, αλλά είδαμε σωστές γραμμές. Για να δούμε τι θα αποφασίσει ο παιδί. 7-3 τελικά. Αυτό το ότι είναι σίγουρα πιο αργό το αυτοκίνητο του Κουριέφ του στήχησε. 7-3 λοιπόν για τον Θεοδοσίου. Το επόμενο πέρασμα θα είναι οπωσδήποτε ένα πολύ σημαντικό πέρασμα, γιατί αυτή η φορά ο Θεοδοσίου θα είναι πίσω με τον Κουριέφ να είναι πιο αργός σε θέμα υποδύναμης. Νομίζω θα κρατήσει κάποια απόσταση ο Θεοδοσίου. Με το να κρατήσει κάποια απόσταση χάνει κάποιους βαθμούς. Χάνει κάποιους βαθμούς, μπορεί να χάσει το πέρασμα, όμως δεν είναι αρκετό για να χάσει τον αγώνα. Ναι, αλλά σίγουρα το να πάθει όμως... Όπως είπα προηγουμένως, κάποιος άλλος οδηγός και να του κοντέψει αρκετά και να χάσει τη γραμμή του είναι περισσότερη βαθμή. Άρα πρέπει να το παίξει. Σίγουρα δεν πρέπει να είναι μεγάλη απόσταση. Είναι από τους πιο έμπειρους οδηγούς. Είναι από τους πιο έμπειρους οδηγούς. Είναι από τους πιο έμπειρους οδηγούς. Ο Άγγελος του. Ίσως να είναι δίκαιος και να το αφήσει χώρο να δούμε θέμα. Σίγουρα. Για να δούμε. Ξεκίνησαν οι οδηγοί με τον Κουριέφ να βρίσκεται τώρα στην πρωτοπορία. Ο Θεοδοσίου δεν αφήνει το πόδι του από τον Κάζι, είναι δίπλα από τον Κουριέφ, όμως εντυπωσιακή και οι δύο με τον Θεοδοσίου να χάνει εκεί κάπως το... Τον έχει κλείσει ο Άγγελος, δεν του άφησε χώρο. Δεν του άφησε χώρο όμως δεν μπορούσε να κάνει και διαφορετικά, δεν τον προειδοποίησε. Εξαρτάται από τον κριτή τώρα. Δεν μπήκε τριφτάροντας όμως ο Θεοδοσίου, φίλο να ομολογήσω. Το βλέπουμε και στην επανάληψη. Είδες, μπήκε εδώ σε επανάληψη. Μπήκε τριφτάροντας, στραμπλόκαρε, γιατί δεν μπορούσε να γυρίσει άλλο. Εντάξει, ο Κουριέφ ήταν πιο αργός όπως ήταν. Πιο αργός, ναι. Αυτό έπρεπε να έχει κάνει ο Θεοδοσίου να κρατήσει απόσταση. Νομίζω ότι ήταν στοιχείο στο Θεοδοσίου αυτό. Σίγουρα. Νομίζω είναι μικρή η πείρα του Θεοδοσίου, αν και παλιός οδηγός. Θεοδόρου Σημιανός. Ο Θεοδοσίου στην επόμενη φάση. Θεοδοσίου στην επόμενη φάση. Ωραία. Και όπως ακούμε θα αντιμετωπίσει τον Δώρο Φραντζέσκου. Να δούμε τώρα το επόμενο πέρασμα. Θα είναι ο Σημιανός με τον Θεοδόρου. Τελικά ευτυχία το να είσαι πιο αργός. Έχει καμιά φορά και τα καλά του σε αυτό το αθλήμα.
Σίγουρα ναι, εντάξει, όταν δεν πιέζει το όριο, σίγουρα θα είσαι ελαφρώς πιο αργός για να είσαι πιο συντηρητικός με το αυτοκίνητο σου. Εντάξει, το προηγούμενο πέρασμα που είδαμε ο Θεοδόρου ήταν πιο συντηρητικός, όπως μπορώ να πω. Εντάξει, επειδή το 7-3 ήταν σίγουρο ότι θα περνούσε στην επόμενη φάση. Ναι, αλλά έκανε κάποια λάθη, θα έλεγα, όχι λάθη, δεν ήταν καθόλου εντυπωσιακός ο Θεοδόρου, όπως την έκρινε ότι δεν μπορούσε να κάνει διαφορετικά. Ναι, σίγουρα. Ωραία, πάμε. Τώρα βλέπουμε τους υπόλοιπους οδηγούς, ο Σημειανός με τον Θεοδόρο. Βλέπουμε και το Ford Sierra Cosworth με ένα RX8, ένα ευρωπαϊκό και ένα ιαπωνέζικο. Να πούμε τα ιαπωνέζικα εδώ, μόνο πολλούν πάθημα. Καλό πέρασμα, μπορώ να πω, και από τους δύο οδηγούς, αλλά ο Σημειανός νομίζω είναι λιγάκι καλύτερος. 6-4 από ό,τι ακούω ο Κρητής. Είδαμε σε επανάληψη και το πέρασμα του Σημειανού με τον Θεοδόρου. 6-4 λοιπόν υπέρ του Σημειανού. Αυτή την φορά θα είναι ο Θεοδόρου στην πρωτοπορία, θα δει την κούρσα. Και αυτό είναι σίγουρα πιο αργός οδηγός. Πιο αργό αυτοκίνητο θα λέγαμε. Σίγουρα, ναι. Να μην βάζουμε σε κατηγορία τους οδηγούς. Οι τελευταίοι 16 σίγουρα είναι όλοι πολύ καλοί οδηγοί. Ξεκίνησαν και το RX-8 παραμένει λίγο πίσω. Σκόπιμο φυσικά. Ένα συντηρητικό οδήγημα, ένα... Εντάξει, αυτό ήταν πασιφανές ότι ο Θεοδόρος εμπόδισε τον Δαμιανό τον Σημειανό, με συγχωρείτε, ναι, να πάρει την στροφή όπως ήθελε, όπως μπορούσε, όπως ξεκίνησε. Ο Θεοδόρος θεωρήθηκε ότι σκόπιμα καθυστερούσε. Άρα Σημειανός περνάει ο Σημειανός στην επόμενη φάση. Εγώ θα έλεγα ότι κάποιο μικρό πρόβλημα πρέπει να αντιμετωπίζει ο Θεοδόρου με το αμάξι. Επόμενο, Νικόλας Νικόλα Πατάκ, Κώστας Κωνσταντίνου. Θα πούμε... και τέλος θα δούμε τον Ζαχαίο. Τον Ζαχαίο μαζί με τον Σέρχιο. Ο Σέρχιο μαζί με τον Ζαχαίο που είχαν πρόβλημα, θα είναι ο τελευταίος ζευγάρι τώρα. Πάμε στον Νικόλα Πατάκ. Ναι. Ο Νικόλας ο Πατάκ, εξαιρετικό η είσοδος από τον Πατάκ. Εξαιρετικό ξανά και το γύρισμα για να δούμε αν θα συνεχίσει με αυτόν τον ρυθμό. Φοβερή κούρσα από τον Πατάκ, νομίζω ο αντίπαλος του δεν έχει καμιά χωρίς κανένα λάθος. Ναι. Καμιά ελπίδα για να κερδίσει αυτό το πέρασμα. Να πούμε φυσικά, Γιώργο, ότι ο Νικόλας είναι επίσης και πρωταθλητής Ελλάδος. Ναι, αυτό θα λέγα τώρα. Είναι ένας από τους κορυφαίους οδηγούς της Κύπρου. Είναι στους κορυφαίους. Τερμάτισε δεύτερος πέρσι το πρωτάθλημα μετά από κάποια ιδιαίτερα προβλήματα που είχε. Τελικά κέρδισε το Πανελλήνιο. Να πούμε επίσης ότι και οι άλλοι οδηγοί είναι ονόματα, Πάμπος Καραλάμπους, Δόρος Φρανσέσκου. Είδαμε τον
εδώ τον Νικόλα, τον Νικόλα τον Πατάκ με τα χρώματα της Alpha Industries, ο οποίος είναι και ο χορηγός του αυτή την φορά, αυτή την χρονιά. Και είναι καλό να βλέπουμε κόσμο να μπαίνει μέσα. Για παράδειγμα, σήμερα ο χορηγός, ο οποίος είναι το Hell Energy Drink, είναι ένα νέο προϊόν το οποίο μπαίνει μέσα στους αγώνες αυτοκινήτου. Αυτό θέλουν οι οδηγοί, αυτό θέλουν οι διοργανωτές για να δίνουν αυτό το θέμα. Και δεν νομίζω να υπάρχει κάποιος ο οποίος δεν απολαμβάνει σήμερα αυτό το θέμα. Ξεκινούν λοιπόν τα αυτοκίνητα. Μπροστά ο Θεοδόρος τώρα και ακολουθά ο Νικόλας Πατάκ. Νομίζω τώρα ο Νικόλας θα δείξει τη... Δεν θα κάνει πίσω το μυροδέμα, είναι πολύ... Σίγουρα πολύ κοντά. Τολμηρά κοντά μπορεί να πω. Τολμηρά κοντά, έτσι. Θα μπορούσε να μείνει, να κρατήσει κάποια απόσταση, να το παίξει εκ του ασφαλούς. Κώστας Κωνσταντίνου. Ναι, Κώστας Κωνσταντίνου λοιπόν. Και ο Νικόλας ο Πατάκ. Περνάει στην επόμενη φάση ο Νικόλας Πατάκ. Ναι, περνάει στην επόμενη φάση ο Πατάκ. Δεν θα μπορούσε να έχει άλλο αποτέλεσμα. Βλέποντας και κρίνοντας, γιατί με όλα αυτά τα περάσματα, φαντάζομαι και εσείς αγαπητοί φίλοι στο σπίτι, βλέπετε ποιος έχει τουλάχιστον σε μια κούρσα που η διαφορά είναι πολύ μεγάλη, ποιος έχει το πάνω χέρι. Θα διορθώσουμε, Γιώργο μου, στην προηγούμενη αναμέτρηση που ήταν ο Στέλιος Ζαχαίος και ο Στέλιος Γρηγορίου, από ό,τι βλέπω ο Στέλιος Γρηγορίου έχει περάσει στην επόμενη φάση. Τελικά ήταν ένας βαθμός η διαφορά, όπως αποφάσισαν οι κριτές. Οπότε πέρασε στην επόμενη φάση ο Στέλιος Γρηγορίου. Ωραία, πάμε σε διαφημίσεις τότε και επιστρέφουμε.
τον Ιούνιο σε όλα τα περίπτερα το απόλυτο περιοδικό αγοράς οχημάτων CY Auto, πλήρης οδηγός αγοράς εισαγόμενων αυτοκινήτων, όλα τα νέα μοντέλα της αγοράς με αναλυτικό ρεπορτάζ και όλη η δράση από τους τοπικούς και διεθνείς αγώνες του μηχανοκίνητου αθλητισμού. CY Auto, το απόλυτο εργαλείο αγοράς οχημάτων, από τον Ιούνιο σε όλα τα περίπτερα. Έχει ξεκινήσει η μάχη, δύο αδελφοί, είναι Πάρης Ανδρέου και Ανδρέας Ανδρέου. Ανδρέας Ανδρέου σε W και με Σίλβια ο Πάρης Ανδρέου. Έχει 9-1 για τον Ανδρέα Ανδρέου, στο μικρό αδελφό. Πάντως ο Πάρης ο Ανδρέου κέρδισε πολλές φορές το μικρό. Άρα καλύτερος ο Ανδρέας Ανδρέου. Ναι, είναι καλύτερος οδηγός, αλλά είναι πιο έμπειρος ο Πάρης και το είδαμε στον τελευταίο αγώνα του βραθύματος. Δεν φτάνει η εμπειρία. Ωραία, για να δούμε. Δεν μπορώ να ποντάρω σε αυτό το στοίχημα γιατί αντιλαμβάνεσαι η διαφορά είναι πολύ μεγάλη. Έτσι, μεταξύ των δύο τώρα. Σίγουρα, σίγουρα. Λοιπόν, Ανδρέας Ανδρέου, Πάρης Ανδρέου λοιπόν. Περιμένουμε και το δεύτερο πέρασμα. Μεγάλη διαφορά των δύο με τα υπέρ του Ανδρέα Ανδρέου. Αλλά είναι η τύχη τους είναι τέτοια που πέφτουν πολλές φορές μαζί. Σίγουρα όταν παρουσιάζεται η οκτάδα και μετά η τετράδα, οι πιθανότητες είναι αρκετές για να πέσουν μαζί. Είναι και οι δύο πολύ καλοί οδηγοί, και ο Πάρης και ο Ανδρέας. Λοιπόν, ξεκίνησαν ξανά. Ένα λάθος ο Πάρης εδώ. Νομίζω ο μικρός Ανδρέας περνά στην επόμενη φάση. Ωραία. Με τον BMW. Κέρδισε και το δεύτερο πέρασμα ο Ανδρέας ο Ανδρέου, άρα πανηγυρικά περνά στην επόμενη φάση. Λοιπόν, τα επόμενα ζευγάρια πρέπει να τα ξέρουμε τώρα. Διαβάλλουμε ότι ένα από τα ζευγάρια είναι ο Φραντσέσκου μαζί με τον Θεοδοσίου. Δώρος Φραντσέσκου μαζί με Μάριο Θεοδοσίου. Δεν ξέρω αν είναι αυτά. Σέργιος Γρηγορίου με τον Χριστοφόρου. Μια μάχη μεταξύ BMW. Ο Γιώργος Χριστοφόρου είναι ο λεγόμενος Ελακόκο μου. Ναι, είναι Ελακόκο. Περίεργα ονόματα βγάζετε στους οδηγούς. Θυμίζουν περισσότερο υπόδρομο, Ανδρέα. Όχι, είναι ένα χαϊδευτικό του Ελακόκο για το πατέρα του, το Κρίς. Λοιπόν, ένα στατιστικό είναι ότι τα φαβορί επικρατούν. Η πρώτη οκτάδα είναι μέσα στον αγώνα εκτός από τον Πάρη τον Ανδρέ. Και Σέρτσιο
μαζί με τον Γιώργο Χριστοφόρου. Ο Χριστοφόρου στην πρώτη θέση, ακολουθεί ο Σέρτσιο και οι δύο πάρα πολύ καλοί, για ένα μικρό λάθος εκεί ο Σέρτσιο. Ο Χριστοφόρου πάρα πολύ κοντά στο flipping point. Πολύ εντυπωσιακό ο Χριστοφόρου. Νομίζω, δεν άκουσα, ρε. Πολύ εντυπωσιακό ο Γιώργο Χριστοφόρου. Και οι δύο εντυπωσιακοί για μας που είμαστε έξω όμως, στην ουσία κερδίζει ο Χριστοφόρου, αν δεν κάνω λάθος, αυτή την κούρση. Για να ακούσουμε. Περιμένουμε τον παιδί, να το ακούσουμε. Εντάξει, άρα κέρδισε ο Χριστοφόρου, να δούμε το αποτέλεσμα. Εντυπωσιακό πλάνο της επανάληψης εκεί, μίλαμε πριν από λίγο. Κέρδισε Γιώργο, να πω. Το αυτοκίνητο του Χριστοφόρου είχε μεγαλύτερη γωνία και παίρνει το 6,5-3,5 ο Γιώργος Χριστοφόρου. Να δείτε. Για τη μεγαλύτερη γωνία που είχε το αμάξι. Λοιπόν, όσο για την βαθμολογία, άντρο πρέπει, όμως αντιλαμβάνομαι, οι 100 βαθμοί μοιράζονται, οι 10 βαθμοί μοιράζονται. Οι 10 βαθμοί που μοιράζονται εξαρτάται από το λάθος που κάνει ο προπορευόμενος οδηγός και το κοντινό, μπορώ να πω, που κάνει ο δεύτερος οδηγός προς τον πρώτον οδηγό. Κερδίζει βαθμούς ο πρώτος οδηγός όταν κάνει λάθος, χάνει πιο πολύ. Ωραία, να συνεχίσουμε όλα. Μετά, Σέρτσιο οδηγεί την κούρσα με τον Χριστοφόρου να ακολουθεί. Σέρτσιο πολύ καλός σε αυτό το σημείο, για να δούμε πότε θα αλλάξει την γραμμή του, και οι δύο πολύ καλοί. Ο Χριστοφόρου ίσως να είναι πιο κοντά στο flipping point εκεί. Τα δύο BMW τελικά δίνουν το θέαμα που περιμέναμε και το γεγονός ότι ο Γιώργος ο Χριστοφόρου κέρδισε το πρώτο, νομίζω ότι έδωσε έτσι την ψυχολογική άνεση να κάνει κάτι και για το δεύτερο. Έχει αφήσει ο Γιώργος Χριστοφόρου μια απόσταση ασφαλείας, ναι, που όπως είδαμε στο τέλος την έχει καλύψει Γιώργο. Και ήταν και καλύτερα... Καλές οι γραμμές του. Καλύτερες γωνίες. Καλύτερες γωνίες, ναι. Γιώργος Χριστοφόρου στην επόμενη φάση. Και ο Σέργιος. Αποχωρεί ο Σέργιος. Αποχωρεί, ναι. Χριστοφόρου λοιπόν, αυτός ο οποίος περνά την επόμενη φάση. Έχουμε τώρα, για να δούμε ποιοι είναι οι επόμενοι οδηγοί. Δώρος Φραντζέσκου με τον Μάριο Θεόδωση. Δώρος Φραντζέσκου, ένας από τους κορυφαίους τραγουδιούς. Και ο Θεοδωσίος, φυσικά για να είναι εκεί, για να είναι εδώ, ένας από τους καλούς, ένας η οχτάδα βασικά, των καλών οδηγών. Ξεκίνησα με τον Φραντζέσκου να οδηγεί την κούρσα. Πολύ καλά τα γραμμές του Φραντζέσκου. Στο όριο και στην γραμμή, πολύ κοντά, δύσκολα νομίζω φάνει σήμερα και ακόμα και στον τελικό ο Φραντζέσκου, δεν χωρεί αυτοβολία, άντρο, ότι είναι ο νικητής αυτού του περάσματος. Πιστεύω ότι ο Δώρος Φραντζέσκου έχει κάνει καλύτερο πέρασμα. 6,5-3,5 υπέρ του Δώρου Φραντζέσκου. Και ας μην ξεχνάμε, σε αυτό το επίπεδο πλέον είναι και μικρές οι διαφορές, αν δεν κάνεις λάθος. Σίγουρα, μέχρι να φτάσουμε τον τελικό, οι διαφορές παίζονται με τους μισούς βαθμούς. Μάλιστα. Τώρα ο Φραντζέσκου λοιπόν κερδίζει το πρώτο πέρασμα. Θεοδοσίου τώρα θα είναι ο άνθρωπος ο οποίος θα οδηγήσει την κούρσα. Πιο γρήγορο αμάξι, νομίζω θα προσπαθήσει να κερδίσει η απόσταση. Για να καλύψει τους βαθμούς που χρειάζεται, αν τα καταφέρει. Έχει να αντιμετωπίσει όμως ένα φορμαρισμένο οδηγό, όπως είδαμε. Ένα έμπειρο. Και έμπειρο και φορμαρισμένο, γιατί σου είπα, οι τελευταίες φορές που είδα τον Φραντζέσκου
θυμίζει πρωταθλητή. Είναι νικητής ο άνθρωπος. Ξέρω κάτι, Γιώργο, ο Δώρος μέχρι χθες ήταν χαλασμένο το αμάξι. Ξέρεις το βράδυ του έφτιαξε και τελείωσε. Συγχαρητήρια και στο μηχανικό του. Ο ίδιος ο Δώρος του Φρανσέσκου είναι και οδηγός και μηχανικός. Ξεκίνησαν την κούρσα με τον Θεοδοσίου τώρα να την οδηγεί όπως είπαμε και προηγουμένως. Μπαίνουν στην πρώτη στροφή, σπάζουν τιμόνια και οι δύο οδηγοί. Ο Φρανσέσκου είναι κοντά, δεν οδηγεί συντηρητικά θα έλεγα. Πολύ καλό το σπάσιμο και από τους δύο όμως. Ο Φρανσέσκου έχει καλύτερη γωνία και το κλίπιγμο είναι και οι δύο πανομοιότυπο. Όμως ανοίξει η απόσταση, ο Δώρος πολύ κοντά του. Δεν κατάφερε να ανοίξει η απόσταση ο Θεοδοσίου σίγουρα. Ωραία, Δώρος Φραντζέσκου 5,5 με 4,5 κερδίζει αυτό το πέρασμα, άρα 2 στα 2 σε αυτή την κούρσα σήμερα. Λίγα, λοιπόν. Ο Νικόλας Πατάκ, όπως καλά θυμούμε, μαζί με τον Σιμιανό θα αγωνιστούν το τελευταίο ζευγάρι. Δεν τους βλέπουμε όμως στις οθόνες μας, σε καμία περίπτωση. Βλέπουμε και τον Δρόντο Φραντζέσκου τώρα να περνά από τις οθόνες μας. Ο νικητής του περασμένου περάσματος. Λοιπόν, πάμε σε διαφημίσεις λοιπόν και επιστρέφουμε.
τον Ιούνιο σε όλα τα περίπτερα το απόλυτο περιοδικό αγοράς οχημάτων CYO Auto, πλήρης οδηγός αγοράς εισαγόμενων αυτοκινήτων, όλα τα νέα μοντέλα της αγοράς με αναλυτικό ρεπορτάζ και όλη η δράση από τους τοπικούς και διεθνείς αγώνες του μηχανοκίνητου αθλητισμού. CYO Auto, το απόλυτο εργαλείο αγοράς οχημάτων, από τον Ιούνιο σε όλα τα περίπτερα. Λοιπόν, το πέρασμα που προηγήθηκε με τον Νικόλα Πατάκ και τον Σάρα τον Σιμιανό βρήκε κερδισμένο τον Πατάκ, ο οποίος με 6-4 κέρδισε το πρώτο πέρασμα. Τώρα θα δούμε το δεύτερο με τον Πατάκ να ακολουθεί τον Σιμιανό. Να πούμε ότι ένα μικρό πρόβλημα του Πατάκ με το αυτοκίνητο μας ανάγκασε να πάμε σε διαφημίσεις και να επιστρέψουμε φυσικά χάνοντας το πρώτο πέρασμα. Δεν έχει όμως πολύ σημασία, αφού θα ξέρουμε τον νικητή σε λίγο σε αυτό το πέρασμα. 6-4 λοιπόν ο Πατάκ να ακολουθεί τον Σιμιανό. Μπαίνουν τα αυτοκίνητα στην πρώτη στροφή και οι δύο με πολύ καλές γραμμές, με τον Πατάκ να είναι επιθετικός από την αρχή, να μπαίνει δίπλα από τον Σιμιανό, να τον αναγκάζει να κάνει ένα μικρό λάθος, να βγαίνει ίσως και λίγο έξω από την πίστα, όχι δεν βγαίνει, με τον Πατάκ τελικά να είναι σίγουρα καλύτερος στο τελικό του πέρασμα. Θεωρητικά ναι, ο Πατάκ θα έχει το προβάδισμα για να... Θεωρητικά, ό,τι είδαμε μέχρι τώρα, ναι. Από ό,τι είδαμε. Ναι. Και το ότι μας έχει εξηγήσει μέχρι τώρα φρύδις, έτσι. Ναι, αναμένεται το αποτέλεσμα. 6,5 είπε στον Νικόλα, παρά το γεγονός ότι ο Σιμιανός έκανε και έτσι ένα πανηγυρισμό εκείνη. Να, εδώ το λάθος, είδαμε πριν από λίγο το λάθος. Είδαμε όμως στη συνέχεια τον Πατάκ να μπαίνει δίπλα από τον Σιμιανό και φυσικά να παίρνει ένα καλύτερο clipping point, όπως ονομάζεται. Αυτό είναι το πρώτο πέρασμα, το πέρασμα που χάσαμε. Εδώ το εντάξει, μέτριο για τα δεδομένα του Σιμιανού. Πολύ καλό για τον Νικόλα Πατάκ. 6-4 το πρώτο πέρασμα, σίγουρα αυτό μας δίνει την δυνατότητα να πούμε ότι ο Πατάκ ήταν ο καλύτερος οδηγός σε αυτό το πέρασμα. Λοιπόν, αναμένοντας λοιπόν και το επόμενο, να μιλήσουμε λίγο με τον Ευτύχιο τον Έλληνα για τι άλλο θέμα, για το θέμα που τον απασχολεί περισσότερο από όλα στην ζωή του αυτή τη στιγμή, το θέμα της φόρμουλα Grand Prix 3. Μια σειρά η οποία είναι σίγουρα ακολουθά την φόρμουλα 1, όλα τα φώτα της δημοσιότητας είναι εκεί. Όλοι οι κανονισμοί είναι εκεί και πρέπει εσύ να μάθεις από τώρα τι μακάρι να τα καταφέρεις θα αντιμετωπίσεις την Φόρμουλα 1. Ναι, σίγουρα είναι ένα πολύ το σημείο που βρισκόμαστε τώρα σε αυτή τη φάση είναι πολύ κρίσιμο. Επειδή τρέχουμε μπροστά από τα μάτια της Φόρμουλα 1, όπως στηρίζεις εσύ, τρέχουμε το ίδιο Σαββατοκυριακό, οπότε πρέπει να κάνουμε το καλύτερο αποτέλεσμα δυνατό. Ας διακόψω, βλέπουμε επαναλήψεις σε περασμάτων τώρα. Ναι, εντάξει, ο πρώτος αγώνας δεν πήγε έτσι όπως το θέλαμε, επειδή είχαμε... Ούτε όπως το θέλαμε εμείς, έτσι να σου πω. Επειδή είχαμε μερικά προβλήματα στην αρχή της Παρασκευής με το αυτοκίνητο, επειδή κατάφερα να βιώσουμε ένα γύρο και μετά κάποιο που προκύψε κάποιο πρόβλημα με το κύριο στο αυτοκίνητο και δεν μπορούσα για να κάνω κάποιο γύρο στην πίστα. Οπότε το Σάββατο μπήκα κατευθείαν στα χρονομετρημένα.
και έπρεπε να θυμηθώ ξανά όλα τα breaking point της πίστας, να στήσω και τα αυτοί στα χρονομετρημένα με μόνο δύο σετ λάστιχα που είχα καινούργια. Οπότε οι άλλοι είχαν ένα μικρό προβάδισμα, αλλά εμείς καταφέραμε να αποτυχθούμε στην έκτη θέση με 2,5-10 διαφορά από τον πρώτο. Αλλά στην αρχή... Το τι έγινε, λίγο πολύ το είδαμε και στις ειδήσεις του ραδιοφωνικού τριάμου της Κύπρου, το είπαμε. Ωραία, θα ήθελα να δω πόσο πιο δύσκολο είναι να μπαίνει σε ένα τέτοιο περιβάλλον από ό,τι ήσουν στη Φόρμουλα Ρενό, στη Φόρμουλα Φόρτ. Σίγουρα. Λοιπόν, ξεκίνησε ο ημιτελικός με τον Ανδρέου και τον Χρήστο Χρυστοφό, που θα τα πούμε στη συνέχεια. Πήγε για να δούμε τι θα γίνει με αυτούς τους δύο. Ο Χρυστοφόρου είναι πολύ δυνατός και ο Ανδρέου. Φοβερές μάχες από αυτούς τους δύο. Λοιπόν, ο Έλα Κόκο νομίζω ήταν ίσως ο νικητής, έτσι. Πολύ πιο γρήγορος, πολύ πιο γρήγορος. Στο φόρου. Θεαματική και οι δύο όμως, πολύ πιο γρήγορος εκεί, Άντρο, βγήκε από την στροφή. Μπορώ να πω ότι τον περίμενε. Μάλιστα, είδαμε ένα εξαιρετικό θέαμα αυτούς τους δύο. Να δούμε τώρα που θα είναι και πρώτος ο Κόκο. Χριστοφόρου λοιπόν μαζί με τον Ανδρέου. Το δεύτερο πέρασμα. Ο Ανδρέας Ανδρέου μαζί με τον Χριστοφόρου. Ποιο Χριστοφόρου. Ναι. Περιμένουν εκεί το. Τώρα είναι μπροστά ο Ανδρέας ο Ανδρέου και Ανδρέου, ο Γιώργος ο Χριστοφόρου. Νομίζω ο Χριστοφόρου θα είναι πρώτος. Μπροστά ο Χριστοφόρου θα προσπαθήσει να ανοίξει αυτό την απόσταση. Αυτό το πέρασμα το προηγούμενο για να είναι δίπλα του. Ξεκινούν σιγά σιγά οι οδηγοί. Σταμάτησαν ξανά. Περιμένουμε να δούμε πώς θα συνεχίσει αυτή η κούρσα. Εδώ λίγο από τους κορυφαίους οδηγούς οπωσδήποτε. Ανδρέου και Γιώργος Χριστοφόρου. Χριστοφόρου στην πρωτοπορία τώρα. Για να δούμε με πόση δύναμη μπορεί να φέρει αυτό το αυτοκίνητο μέσα στην πρώτη γραμμή. Εξαιρετικό. Εξαιρετικό η γραμμή από τον Χριστοφόρου. Ο Ανδρέου ακολουθεί και αυτός. Ένα λάθος όμως εκεί από τον Ανδρέου. Παρολίγο εκεί να. Δεν είχε άλλη δύναμη. Να χάσει και το. Να χτυπήσει τον φωτογράφο εκεί. Την. Δεν τα κατάφερε όμως. Νομίζω ήταν μέσα στο κόλφο. Μέσα στο θέαμα εκεί η φάση, Άντρο. Κοίταξε, τώρα υπάρχει και χώμα μέσα στην πίστα. Δεν ξέρω αν θα μπουν κάποιοι να το καθαρίσουν. Με κλειστή γωνία. Δεν επηρεάζει καθόλου. Δεν επηρεάζει. Ωραία. Νομίζω δεν θα ξανά. Δεν ξανασταθεί κανένας εκεί. Ήταν καιρός. Λοιπόν, και εκτός του ότι είδε τον Ανδρέου να κάνει λάθος ο Χριστοφόρου, εξακολούθησε και έμεινε με τον ρυθμό του για να γράψει εκείνο το εξαιρετικό γύρο. Είναι γρήγορος οδηγός ο Γιώργος Χριστοφόρου. Και οι δύο είναι γρήγοροι, αλλά ο Χριστοφόρου νομίζω ότι έχει μεγαλύτερη υποδύναμη, το αμάξι. Και βλέπουμε σιγά σιγά τον Ρος Φραντζέσκου, Πατάκ, Χριστοφόρου τώρα να μπαίνουν στον τελικό. Αν προλαβούμε, βλέπεις το ρολόι. Νομίζω θα προλαβούμε, ωραία. Ξεκινούν πέρασμα. Για να δούμε πού. Ναι. Δεν υπάρχει πέρασμα, είναι ο πρώτος φιναλίστης. Για να πάνε στη γραμμή εκκίνησης. Ο Γιώργος Χριστοφόρου. Είναι ο Ζόρος Φραντζέσκου με Νικόλας Πατάκ, θα είμαι τελικά τώρα. Ένα φοβερό δίδυμο, ένας φοβερός αγώνας, ο οποίος δεν ξέρω πώς θα κυλήσει. Ευτύχη θα ήθελα την άποψη για αυτούς τους δύο. Είδαμε να είναι και οι δύο οδηγοί στο όριο και στην. Πολύ καλή στη γραμμή του. Ναι, όπως είδαμε και πριν, σε κάθε τους πέρασμα ήταν στο όριο, οπότε θα πιέσουν και οι δύο και στα δύο πέρασματα, πιστεύω. Και πρέπει να λείψεις από τα πέρασματα των δύο. Θα πιέσουν και οι δύο στο όριο, πιστεύω, και στα δύο τους πέρασματα. Εγώ πιστεύω ας περάσει ο καλύτερος. Ναι, βέβαια. Αντρό,
θα χαρακτηρίσω ότι είναι ένας μικρός τελικός. Τώρα θα δούμε μεγάλο θέαμα. Πολύ κοντινή απόσταση το ένα αγωνιστικό αυτοκίνητο με το άλλο. Αυτό περιμένω, εγώ τουλάχιστον. Και αυτό νομίζω θα δούμε. Λοιπόν, οι οδηγοί ετοιμάζονται. Τύχε, έτσι για να ολοκληρώσουμε και την κουβέντα μας με το GP3, τι είναι το αίσθημα που σου δημιουργεί αυτή όλη η κατάσταση εκεί? Εντάξει, είναι το φωτάθλημα που τρέχουμε εμείς, όπως σου είπα, είναι... Εντάξει, πήγαμε πάρα πολύ καλά, πιστεύω, για τον πρώτο μας αγώνα. Δεύτερο αγώνα θα είναι το Μονακό, αυτό το Σαββατοκύριακο που έρχεται, στις 24-25-26. Και νομίζω θα είχαμε ένα πάρα πολύ καλό αποτέλεσμα. Υπάρχουν κάποιοι άνθρωποι οι οποίοι είναι πίσω σου. Έχεις ευθύνη για αυτούς τους ανθρώπους? Τι είναι, πώς σε το αντιμετωπίζουν αυτό όλο? Σίγουρα, πέρσι και αυτή τη χρονιά υποστηρίζω από τους αδερφούς Ιακώβου, από τη Zenco Construction και από τη Fairways, που έχουν την προσωπία και τα αυτοκίνητα Mitsubishi και Renault. Οπότε χωρίς αυτούς δεν θα μπορούσα κι εγώ να τρέχω, οπότε θέλω να τους ευχαριστήσω πάρα πολύ. Εμείς θα κάνουμε το κατάλληλο αποτέλεσμα, πιστεύω, στο Μονακό, επειδή θα είναι και η πρώτη φορά για το GP3. Θα δούμε. Ωραία, σε ευχαριστώ. Ευτυχία. Βλέπουμε και το τελικό. Το ημιτελικό. Ο Δόρος Φραντζέσκου μαζί με τον Νικόλα τον Πατά ξεκίνησαν οι δύο. Για να δούμε με ποια σειρά ο Φραντζέσκου πρώτος. Μικρός τελικός, τον χαρακτήρισες, Άντρο. Πολύ κοντά, πολύ κοντά ο Νικόλας. Πολύ καλή και οι δύο στο πέρασμά τους. Για να δούμε τώρα την είσοδο, εδώ που μετρά ακόμα περισσότερο. Το tipping point εκεί. Και οι δύο πάνω, μειότητες γραμμές. Δεν ξέρω τι θα αποφασίσει τελικά ο Κρυβής. Και οι δύο οδηγοί δεν πολύ καλά. Όπως περιμέναμε ο Πατάκη. Ήταν κοντά, ήταν αρκετά κοντά. Βλέπουμε ξανά την επανάληψη εδώ, Άντρο. Βλέπουμε τις κλίσεις και τις γωνίες των δύο οδηγών. Είναι πανομοιότυπο. Δεν ξέρω πού να πω ότι είναι καλύτερο, ποιο είναι καλύτερο το πέρασμα. Σίγουρα δίκαια ο Δώρος έχει ανοίξει εδώ. Δεν μπορούσε ο Νικόλας να αφήσει το αμάξι να φύγει, ότι θα χτυπούσαν. Ναι, βέβαια. Και ούτε γιατί... μπορούσε να ανοίξει η πόρτα. Σίγουρα, διότι έπρεπε να αφήσει τη μεταφορά να, να χτυπήσω στο. Πεντέμιση-τεσσεράμιση υπέρ του Δώρου Φραντζέσκου. Άρα. 5,5-4,5 είναι στο όριο. Ένα λάθος σίγουρα θα αλλάξει τα δεδομένα. Σίγουρα. Όμως με τον Πατάκτορα στην πρωτοπορία όλα μπορεί να ανατραπούν. Ο Νικόλας είναι και αυτός από τους πλέον έμπειρους οδηγούς. Θέλει να κερδίσει αυτή την ταυτότητα για να δούμε. Πολύ καλός και ο Φραντζέσκου σε αυτό το σημείο. Πάρα πολύ κοντά στον Πατάκ. Πολύ καλές οι κούρσες και τον δύο. Πολύ κοντά ο Δόρος ο Φραντζέσκου έχει εγκλωβίσει εκεί τον Πατάκ. Και να δούμε αν ο κριτής τελικά αποφασίσει ότι ο Φραντζέσκου ήταν καλύτερο. Και οι δύο οδηγοί αλάνθαστοι εδώ, ναι. Να πω. Να δούμε τι θα προκύψει. Πάντως σε μια ισοβαθμία δίνει τον τίτλο του τελικού, να πω, στον Φραντζέσκου. Αν είναι ισοβαθμία θα επαναληφθεί, Γιώργο. Θα πρέπει να έχουν δύο περάσματα. Πρέπει να έχει ένα βαθμό. Περιμένουμε ακόμα τα αποτελέσματα. Sudden death. Επαναλαμβάνεται. Επαναλαμβάνεται η κούρσα. Το περιμέναμε αυτό, διότι. Πρέπει να κέρδισε ο. Κανονικά πρέπει να ήταν ισοβαθμία εδώ. Μισός βαθμός δεν αρκεί για να περάσει στην επόμενη φάση ο Δόρος Φραντζέσκου. Οπότε επαναλαμβάνεται. Πάμε λοιπόν στον. Ξαφνικό θάνατο, όπως μεταφράζεται στα ελληνικά. Sudden death λοιπόν. Ξεκινά μπροστά φυσικά ο Δόρος ο Φραντζέσκου, ο οποίος θα είναι. Τώρα σε σπροφή και οι δύο πολύ δυνατά. Ο Δόρος ο Φραντζέσκου πιάνει πολύ μεγάλη αλλαγή γραμμής από τον Νικόλα για να μπορεί να είναι πολύ κοντά. Και όμως ο Δόρος πολύ κοντά.
πολύ κοντά οι δύο οδηγοί. Εντυπωσιακοί και οι δύο οδηγοί. Μπορώ να πω συγχαρητήρια. Εγώ νομίζω ότι πρέπει να δώσει ακόμη μια ευκαιρία, αλλά ο χρόνος δεν μας περιτρέπει. Είναι στόριο. Στόριο. Στόριο και οι δύο οδηγοί είναι άξιοι συγχαρητήρια. Είναι εδώ που μπαίνει το θέμα του κριτή. Όπως ξεκίνησα να εξηγήσω προηγουμένως. Δεν μπορεί να πει κανένα στον κριτή, αυτό είναι δεδομένο. Σίγουρα όμως παίζονται όλα στην πιο μικρή λεπτομέρεια. Και βλέπεις είναι, την επανάληψη του τώρα. Δύο ακροβάτες. Δεν μπορώ να ξεχωρίσω ποιος είναι ο καλύτερος. Ούτε να το είχα σχεδιασμένο. Προσφέρουν θέαμα. Προσφέρουν θέαμα όπως βλέπεις και σε αργή κίνηση. Είναι εντυπωσιακή. Ναι, ναι. Φοβερό. Φοβερό και από τους δύο. Να πούμε Γιώργο ότι άτομα που προσφέρουν αυτό το θέαμα σε διάφορες παραστάσεις. Τελικό, μπαίνει μέσα για τον τελικό τώρα. Είναι, αξίζει να το πούμε. Έχουμε αυτό. Ακόμα ένα πέρασμα. Το δεύτερο πέρασμα τώρα. Τελικός. Ποιος, άκουσες ποιος είναι τελικός, σε πήγε. Έχουμε ακόμα ένα πέρασμα με τον Πατάκ να είναι τώρα στην πρωτοπορία. Πολύ καλό και από τους δύο ξανά η γραμμή εδώ για να δούμε ποιος θα πάρει το πιο καλή γωνιά. Εγώ δεν μπορώ να κρίνω σε αυτή την περίπτωση. Το μόνο που μπορώ να κρίνω ότι και οι δύο έδωσαν εξαιρετικό θέαμα. Νομίζω ο κριτής πρέπει να έχει επανάληψη και επανάληψη για να αποφασίσει. Σίγουρα. Τελικός, τελικά, τελικός ο Πατάκ στο με 5,5-4,5. Νικόλας Πατάκ, δίκαια πιστεύω, είχε μεγαλύτερη γωνία, λέει, στο Apex, εκεί στο Clipping Point, είχε περισσότερη γωνία, έκρινε. Μισό βαθμό αξίζει να σημειωθεί, λοιπόν, Γιώργο. Εδώ είναι η στιγμή που πρέπει να πάμε σε διαφημίσεις και να επιστρέψουμε με τον τελικό.
τον Ιούνιο σε όλα τα περίπτερα το απόλυτο περιοδικό αγοράς οχημάτων CYO, το πληρής οδηγός αγοράς εισαγόμενων αυτοκινήτων, όλα τα νέα μοντέλα της αγοράς με αναλυτικό ρεπορτάζ και όλη η δράση από τους τοπικούς και διεθνείς αγώνες του μηχανοκίνητου αθλητισμού. CYO, το απόλυτο εργαλείο αγοράς οχημάτων, από τον Ιούνιο σε όλα τα περίπτερα. Επιστρέψαμε στην ζωντανή μετάδοση από την πίστα Άχνα Speedway σε έναν αγώνα που οπωσδήποτε προσφέρει θέαμα, έναν αγώνα drift, τον πρώτο, και βλέπουμε τώρα τον τελικό με τον Νικόλα, τον Νικόλα Πατά και τον Χριστοφόρου, τον Γιώργο, με τον Πατάκ να είναι αυτός που θα οδηγήσει την πρώτη κούρσα αμέσως στον τελικό. Πολύ καλή και οι δύο σε αυτή την είσοδο, σε αυτή την γραμμή. Έχουν και οι δύο πολύ καλές γραμμές, ξεχώρισε λίγο ο Πατάκ. Για να δούμε στις γραμμές τώρα τι θα γίνει. Καθυστέρησε κάπως εκεί ο Γιώργος, ο Χριστοφόρου. Έχει χάσει κάπως την γραμμή με συγχωρείτε, ο Πατάκ έχει κάνει ένα πιο καθαρό πέρασμα. Θα το δύναμο το αυτοκίνητό του οπωσδήποτε, αν το νομίζω ότι... Δίκαια θα κερδίσει αυτό το πέρασμα. Ναι. Εκεί πριν από λίγο είχαν... Μπορώ να πω θαυμάσιες γωνίες και από τους δύο οδηγούς. Άνταστια εκεί το αυτοκίνητο του. Στην προσπάθεια του να κάνει όδεστια. Στην προσπάθεια του Γιώργο να φτάσει τον Νικόλα Μπατάκο, ο Γιώργος στο φόρου, έχει ανοίξει. Στρέφουμε. Λοιπόν, δεν έχουμε ουσιαστεί. 6-4, ωραία. 6-4 κέρδισε αυτή την κούρσα ο Πατάκ. Ο Γιώργος Χριστοφόρου, είδαμε ένα μικρό λάθος, του στήγησε αρκετούς βαθμούς. Άρα ένας ολόκληρος βαθμός είναι λόγος για να χάσεις στην ισοβαλία. Σίγουρα. Αν υπάρξει ισοβαλία. Και να δούμε τώρα στο επόμενο πέρασμα. Φυσικά το άγχος καταβάλει και τους δύο οδηγούς, πρέπει να είναι απόλυτα συγκεντρωμένοι για αυτό το πέρασμα. Ένα πέρασμα το οποίο κρίνεται η νίκη του πρώτου αγώνα της φετινής σεζόν. Ξεκινά και πρώτος θα οδηγήσει αυτή την κούρσα ο Γιώργος Χριστοφόρου. Και τα δύο πολύ δυνατά αυτοκίνητα, πολύ δυνατά και οι δύο μπαίνουν μέσα, πολύ γρήγορος ο Πατάκ δίπλα από τον Χριστοφόρου, περνούν και οι δύο σε ένα πολύ καλό σημείο. Θα δούμε εδώ τι έγινε, λάθος ίσως τον έχει κλείσει τον Γιώργο Χριστοφόρου, τον Νικόλα, νομίζω αυτό θα του στοιχήσει του Νικόλα, Χριστοφόρου. Του Χριστοφόρου θα στοιχήσει. Ναι, ήταν αργός. Ναι. Άρα ο νικητής. Έχουμε νικητή, είναι ο Νικόλας ο Πατάκ. Βλέπουμε ξανά τα περάσματα των δύο αυτών οδηγών. Μέχρι εκείνη τη στιγμή ήταν πολύ καλά. Μεγάλη γωνία εκεί από τον Γιώργο Χριστοφόρου. Δεν μπόρεσε να δει ταχύτητα. Φυσικά ο Πατάκ ήταν δίπλα του. Ήταν δύσκολο για τον Χριστοφόρου να συνεχίζει αυτό το τέμπο. Να δούμε. Τώρα πες, εγώ θα έλεγα ότι δεν ξέρουν ακόμη τον νικητή. Μόνο ο Κρητής είδε αυτό το κάτι. Ο Κρητής όμως δεν μας λέει τι έγινε. Γιατί έπρεπε να πανηγυρίζει ουσιαστικά. Θα
εντάξει, είναι λίγο... λίγο... κακό να μην μπορούμε να έχουμε εμείς τώρα τους, τους νικητές, να δούμε ποιος θα είναι ο πρώτος. Μάλλον ο Νικόλας ο Πατάκ θα είναι. Εντάξει, πανηγυρίζει. Επιφυλάσσουμε, διότι και οι δύο οδηγοί οδηγήσαν πολύ καλά. Τώρα είχαμε τα αποτελέσματα για τόση ώρα, τώρα στο τελικό δεν τα έχουμε. Α, πρέπει να το κρατάει μυστικό. Το κρατάει για να το ανακοινώσει τώρα. Πώς το κρατάει μυστικό, αφού ξέρουμε ότι κέρδισε τον πρώτο αγώνα ο Πατάκ. Άρα τον δεύτερο, από πλήθρα κέρδισε παραπάνω από ένα βαθμό διαφορά ο Γιώργος Χριστοφόρου σε αυτό το σημείο. Θα τις ονομάσω ασκήσεις ακριβίας, Γιώργο, και δεξιοτεχνίας, εδώ το σόου των οδηγών. Να ευχαριστήσουμε εδώ και τον Ευτύχιο Δελίλ, ο οποίος μας εγκαταλείπει τώρα, θα πάει να δει την απονομή. Ωραία, ναι, ναι. Τι έχουμε σήμερα ως αποτέλεσμα. Μια φοβερή ημέρα, 20 Μαΐου λοιπόν, πρώτος αγώνας για το Πανκύπριο Πρωτάθλημα. Υπό την αιγίδα της Κυπριακής Ομοσπονδίας, μετά από πολλές ώρες, πολύ λάστιχο, πολλές μάχες, έχουμε νικητή. Νικητής είναι ο Γιώργος Χριστοφόρου. Ο Γιώργος Χριστοφόρου, απίστευτο. Ο Γιώργος Χριστοφόρου. Και όμως εμείς δεν ξέρω τι να πω. Συγχαρητήρια στον Γιώργο, εξαιρετική αυτή η απόφαση των αγωνοδικών. Για να δούμε πού κρίθηκε. Η μάχη αυτή κρίθηκε στο μισό, όπως όλοι είδαμε, τους λόγους θα μας πει ο τον Πάσο Παραβάσος. Λοιπόν, εμείς θα ακούσουμε τον κύριο Παπαβάσχο, γιατί είναι σημαντική αυτή η ετοιμιγωρία του. Έχουμε περιθώριο να ρωτήσουμε τον... Γιώργο, πώς νιώθεις? Σούπερ. Συγχαρητήρια. Παρακάτω. Αφιερωμένο στο γιο μου και στην οικογένεια μου και σε όλους μας έχουμε βοηθήσει. Είναι η πρώτη σου νίκη σε αγώνα. Πρώτη νίκη, ναι. Εύχομαι να μείνει τελευταία. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για το θέαμα. Λοιπόν, να πούμε λίγα πράγματα για τον αγώνα. Δεν κατάλαβα τι είπε. Εύχομαι να μείνει τελευταία. Πίστεψε ο Γιώργος. Λοιπόν, εξαιρετική. Να ακούσουμε για τον Κρητή. Παρόλο που είχε ο Νικόλας Πατάκ το πλεονέκτημα στην πρώτη μάχη, ο Έλα Κόκο έκανε πάρα πολύ δυνατή μεταφορά. Ζήτω ότι ο Νικόλας έκανε λίγο πιο αργή μεταφορά και πήρε την κλειστή γραμμή και αναγκάστηκε σε μια μεγάλη διόρθωση και ένα μικρό ίσιωμα στη μάχη από πίσω, στην πίεση. Γι' αυτό νίκησε ο Έλα Κόκο με 6,5-3,5 και για μισό μόνο πόντο πήρε την νίκη σήμερα. Ωραία, αυτή ήταν η ετοιμιγωρία του Κρητή. Εμείς, αγαπητοί φίλοι, να ευχαριστήσουμε το Power Drift Club που ήταν ο διοργανωτής αυτής της μετάδοσης. Να ευχαριστήσουμε το CY Sports, το οποίο ήταν παραγωγός αυτής της εκπομπής, και φυσικά το RIG, το οποίο μας έδωσε τον χρόνο να παρουσιάσουμε αυτό το εντυπωσιακό θέαμα. Γεια σας.